σα! Ποια μπήκε με αέρα σήμερα. Αγόρια και κορίτσια. Μπήκα με αέρα ανανεωμένη. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι. Πήρε τον αέρα τη. Η αλήθεια είναι, αγαπημένη μα φίλη, ότι όταν σου δοθεί ευκαιρία να πα μια βόλτα και να περάσει καλά. Με οποιονδήποτε κανεί μπορεί να περάσει καλά. Με μεγάλη παρέα ή με μικρή δεν έχει σημασία. Απογευματινέ ή βραδινέ ώρε. Οι δικέ μου είναι μόνο απογευματινέ. Είναι early drink. Εδώ και πολλά χρόνια. Είναι early drink, Ελένη. Το early drink που πίνει ο Θεό. Σε αυτή την περίπτωση θα στείλει. 6-9. 6-9. Όμω κατάλαβα αυτό που όταν οι άλλοι ξενυχτάνε, που λέτε πώ αντέχουν και ξενυχτάνε. Εγώ και στα απογευματινά μου, από τη στιγμή που γύρισα σπίτι μου 11 παρά, αισθάνθηκα ρε παιδιά πρώτη φορά ότι ήμουν έτοιμη να κάνω πολλά πράγματα. Δηλαδή λέω, για να ανοίξω να δω έτσι τώρα με το μάτι πολύ ανοιχτό. Τι έχει το βράδυ, τι έχει. Είχες μια υπερένταση δηλαδή που γύρισες. Είχες ένα ρυθμό. Ναι, αλλά γιατί πέρασα ωραία όμως. Ναι, καλά. Δηλαδή εντάξει, εσείς το κάνετε πιο εύκολα. Εγώ είμαι πολύ δύσκολη στο να βγω από το σπίτι. Όχι, όχι, αλλά... δεν το κάνουμε ούτε εμείς πιο εύκολα. Είναι από κάποια ηλικία και μετά. Αλλά δεν τον θέτω. Καλώς ήρθαμε. Σε σχέση με τα 20, δεν κατάλαβα. Ναι, δηλαδή, τι να κάνω, έχει περάσει μια εικοσαετία. Και θέλω να πω τότε, ξεκινάς να ετοιμάζεις την αντίθεση στις 11. Καμία σχέση. Αν βγεις λίγο νωρίς. Πολύ καλά τα λες. Αν στο σήμερα ξεκινήσεις νωρίς από το σπίτι, καλές 7, σιγά σιγά να πέφτει η νύχτα. Και τρως, δεν βαραίνεις, πας στο εστιατόριο, τρως νωρίς, εύκολα, χωνεύεις νωρίς. Και βλέπεις μια παράσταση και μετά νιώθεις ότι η νύχτα ακόμα είναι νωρίς, μπορείς να πεις και ένα ποτό μετά. Να σας πω κάτι, που θα γελάει ο κόσμος όταν το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Επειδή δεν κατεβαίνω εύκολα στην Αθήνα, πολύ σπάνια, δηλαδή θα μου πεις γιατί μόνο που το σκέφτομαι να φύγω από την Κηφισιά, μέσα στο τρελό μου πρόγραμμα, που όλο κάτι γίνεται, παιδιά, σκιά, θέματα, δουλειές, γενικώς δεν... Αισθάνθηκα χτες ότι πήγα στην Αθήνα, λες και πήγα ταξίδι σε άλλη πόλη, στο εξωτερικό. Τουρίστας. Δηλαδή πήγα 7 η ώρα. Τι ωραία λέω, 7 η ώρα, βόλτα στην Αθήνα. Ωραίοι δρόμοι. Θα μου πεις, πού πήγες ρε Λένη, να σας πω ακριβώς το πρόγραμμά μου. Ήθελα να πάω στο θέατρο Αλίκη. Πού να πάω, λέω, μέχρι να πάει η απογευματινή των 8. Να κατέβω λίγο νωρίτερα. Δεν ήξερα, λέω, θα βρω κίνηση. Είμαι τελείως εκτός το πιάτο. Είχε λίγο. Καθόλου κίνηση δεν είχε, αλλά θεωρώ ότι όταν είναι κλειστά τα μαγαζιά είναι καλύτερα τα πράγματα. Πήγα και στο ωραίο Ζόναρ, κάθισε, λέω, πω, ωραία εδώ, έβλεπα πλατάνια. Yes. Τα μαγαζιά τα κοίταζα. Αφού λέω, θα λένε αυτοί, από την επαρχία θα ήρθε. Φέρανε, κοιτάζει κατά καλά την Αθήνα. Πού είσαι, μου άρεσε. Λέω, ωραία, θα περπατήσουμε να πάμε μέχρι το θέατρο Αλίκη. Εν τω μεταξύ, για να φύγεις από το Ζόναρ, που είναι πολύ κεντρικό μέρος, ωραίο το σούσι τους. Για να φύγεις από εκεί να πας στο θέατρο Αλίκη, περνάς και από άλλα θέατρα. Δηλαδή είπα, α, εδώ είναι το σώσε. Θα έρθω. Πάω παρακάτω να στρίψουμε εκεί στο City Link για να βγούμε στο Αλίκη. Είναι το μικρό παλάς εκεί. Πετυχαίνω Θοδωρή Αθερίδη. Όχι από κοντά. Ενώ είδα τις φωτογραφίες του θεάτρου. Μαθήματα κωμωδίας. Αχ, λέω, και αυτό θέλω να το δω. Είδες, όλο στην Αθήνα θα είσαι. Είναι μια απόφαση. Όποιος γυρίζει, μυρίζει, έτσι δεν λένε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι Τετάρτη απογευματινή στην παράσταση Μπαμπάδες με Ρούμι που πήγα να δω, που την είχα δει και τότε που είχε πρώτο ανέβρι πριν από πάρα πολλά χρόνια, καμιά 24, δεν θυμάμαι. Ήταν το θέατρο τίγκα γεμάτο. Αχ, μπράβο, ρε Ελένη, μπράβο. Επίσης, θέλω να σας πω ότι ήταν ο κόσμος ο οποίος πραγματικά στο στυλάκι μου πήγε ρε παιδί μου να περάσει καλά και το έδειξε. Γέλαγε, φώναζε, χειροκροτούσε. Δηλαδή, έμπαινα στη θέση των ηθοποιών. Πόσο δύσκολο πρέπει να είναι, γι' αυτό δεν θέλω να πηγαίνω σε επίσημες πρεμιέρες. Εγώ προσωπικά δεν το απολαμβάνω. Πόσο δύσκολο είναι όταν ο κόσμος είναι λίγο πιο. Και όταν ο κόσμος είναι χαρά Θεού, δηλαδή... Ανοιχτός ή να σου πω κάτι, γελάσω, και όλοι οι ηθοποιοί εντωμεταξύ είναι χαρά Θεού και το απολαμβάνουν τόσο πολύ. Υπέροχη. Γιατί, ρε παιδιά, και με τον κορονοϊό, 2 χρόνια οι άνθρωποι βασανίστηκαν πάρα πολύ. Κλείσανε τα θέατρα, τους έλειψε η δουλειά τους, τους έλειψε η επαφή με τον κόσμο. Οπότε το ευχαριστούνται και οι ίδιοι διπλά που υπάρχει πια μια κανονικότητα. Έτσι, να πατάτε μια ωραία παράσταση. Και ηθοποιία, αλλά και αυτό που λέει, ακόμα και μια βόλτα στην Αθήνα να κάνει. Γιατί πολλέ φορέ. Μα πώ το λένε, η αρχή είναι το εμεί του παντό. Δηλαδή, πολλέ φορέ λέμε ότι, α, να κάνω αυτό. Μην μιλάμε μόνο για θέατρο. Για τον οποιονδήποτε λόγο να βγει λίγο μέσα από την καθημερινότητά σου. Ακριβώς. Φυσικά όλοι είμαστε πιεσμένοι, ο καθένα με τα δικά του. Αλλά μια απόφαση είναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσει από το σπίτι. Ωραία που ήταν. Έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι να ξεκινήσει από το σπίτι, να σηκωθεί. Από το σπίτι. Να πει άντε. Να βγει παντόφλα που θα βγει με το χειρουργείο στο τέλος. Τελευταία φορά που βγήκατε το Πάσχα. Ένα καημό έχω με τα θέατρα. Νομίζω δεν σε αφήνουν να φας ποπκόρν μέσα. Ορίστε. Όχι, δεν σε αφήνουν. Πες το μου κι εσύ. Μια φορά πήγα να φάω ποπκόρν, μου βάλε χέρι η γυναίκα μου και με κοιτάγανε από δίπλα.
Σάββα δεν γίνεται. Βγήκα έξω να τα φάω. Καλά, στο θέατρο το λες. Μα αφού θέλω να έχω κάτι να απασχολώ τα χέρια. Ναι, παιδί μου, αλλά το θέατρο δεν είναι σινεμά που βλέπεις σε μια οθόνη και παίζει ένα υπομπή. Παίζουν με τις αντιδράσεις. Δηλαδή σχεδόν νιώθουν οι άνθρωποι. Μπορείς να κάνεις. Ναι, ναι, δεν θέλουμε να σε ταράξουμε, αλλά μπορείς να ενοχλείς. Δεν πάει έτσι. Μπορεί να ενοχλείς, δεν θέλω να σε ταράξω. Εντάξει, θα το λύσω με κάποιο τρόπο. Δεν είναι μόνο, επειδή το είχα ρωτήσει κι εγώ γιατί θέλαν οι κόρες μου σε ένα θέατρο να φάνε popcorn και δεν τους επέτρεψαν. Είναι και σεβασμός στον άλλο που δίνει την ψυχούλα του εκείνη την ώρα. Ο άλλος δηλαδή εκείνη την ώρα παίζει, βγάζει όλο το υποκριτικό ταλέντο και εμείς από κάτω είμαστε με τα popcorn. Λοιπόν, εν τω μεταξύ είχε κι άλλες πρεμιέρες. Εγώ να στείλω πολλά φιλιά συγγνώμη στη Θεσσαλονίκη, γιατί πέτυχα μέσα και έτσι μια ομάδα παιδιών λυκείου που κατέβηκαν στην Αθήνα προφανώς με το σχολείο. Όπως και εμείς από την Αθήνα τα στέλνουμε στην Κέρκυρα, ξέρω εγώ σήνα. Εδώ ήρθανε και πήγανε και θέατρο. Είδα όλα τα παιδιά, τι χαρά που είχαν, που ήταν εκεί, που όρεξη, έτσι ήταν όρεξη, μια πολύ, πολύ, μια τι ωραίο πράγμα αυτά τα 16χρονα που είναι δροσιά. Πολύ κέφι, πολύ ρυθμός, πολύ δροσιά. Άλλη πόλη, έτσι πήγαν το θέατρο τους, μπράβο τα παιδιά, 16χρονα. Και το απόλαυσαν και πέρασαν πολύ ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία. Μια χαρά, κομμωδία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας, γιατί πραγματικά ήσασταν υπέροχοι όλοι και μιλάω και τους πρωταγωνιστές της παράστασης. Υπέροχα. Να είστε καλά. Πολλές θεατρικές παραστάσεις λοιπόν ξεκίνησες να λες. Έχουμε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μία από αυτές που είχαν προχθές πρεμιέρα είναι ο Μπακαλόγατος. Το γνωστό έργο που ξέρουμε. Το γνωστό θρυλικό έργο. Με τον Γιάννη Ζουγανέλη στον ρόλο του Μπακαλόγου. Ναι. Εμβληματικός ρόλος, μιλάει γι' αυτό στον Κωνσταντίνο Αρκά και για τη γνωριμία του με τον Κώστα Χατζηχρήστο, γιατί τον εγνώρισε στο παρελθόν, είχε αυτή την τύχη. Και λέει λοιπόν για τη μεγάλη απόφαση να ανεβάσουν τον Μπακαλόγατο, που είναι μια εμβληματική παράσταση, για τη γνωριμία του με τον Κώστα Χατζηχρήστο και επίσης μας μιλάει και για το γεγονός ότι έχει κάνει φυλακή στη ζωή του. Λένε, εγώ δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα. Το οποίο λέει το θεωρεί μάλιστα και παράσημο, γιατί ήταν για τις ιδέες του. Θέλεις να το. Αναβιώνεται έναν εμβληματικό ρόλο του ελληνικού κινηματογράφου, τον Ζήκο, μέσα από την ταινία της Κακομοίρας. Προϋπήρχε βέβαια σαν θεατρικό έργο και ο εξαιρετικός δάσκαλος της κωμωδίας στα νεότερα χρόνια, Κώστας Χατζηχρήστος. Είχατε την τύχη να τον γνωρίσετε, τον Κώστα Χατζηχρήστο. Τον γνώρισα. Σε μια φωτογραφία που πήγαμε να κάνουμε εμείς στον Κλισθένη, σε ένα φωτογραφείο κλασικό θεατρικό του κυρίου Κλισθένη στο Σύνταγμα, πραγματικά ήταν απολαυστικός. Παρότι δεν ήταν σε μια ηλικία ακμής και ασθένους, ήταν τόσο απολαυστικός και τόσο ήθελε να μεταδώσει πράγματα. Πόσα χρόνια είστε σε αυτή τη δουλειά? Κοίταξε να δεις, τώρα εγώ είμαι 66 ετών. Το πρώτο μου δίσκο το έβγαλα στην ηλικία των 15 χρονών. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια. Σχεδόν. Εύκολα χρόνια, δύσκολα χρόνια. Εύκολα χρόνια. Βέβαια, δυσκόλεψαν λίγο αργότερα, γιατί όταν είσαι παιδάκι και αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι μέσα σε ένα καθεστώς χουντικό και που στερείται ο κόσμος, όχι μόνο σε την ελευθερία, τότε πολεμάς για την απελευθέρωση αυτών όλων των ιδεών. Κάνατε και φυλακή. Με πιάσανε στα επεισόδια του Πολυτεχνείου και είναι λίγο σκληρό και αυτό. Ένα μικρό παιδί, 17 χρονών. 17 χρονών, ναι. Εντάξει, είναι πολύ σκληρό, αλλά μετά σου μένει ένα κέρδος. Το κέρδος είναι και της εμπειρίας και ότι να πιάνω κι εγώ τον εαυτό μου να λέω «Μα εγώ φυλακίστηκα για τις ιδέες μου». Τώρα δεν το ξαναλέω. Πώς το διαχειριστήκατε αυτό 17 χρονών παλικάρι? Κοίταξε, δεν ήμουν τόσο μικρός 17 χρονών. Είχα μεγαλώσει εγώ. Σε 17 χρόνια ήμουν αρκετά μεγάλο. Ψημένος. Ναι, ήμουν ψημένος. Έχετε μια ευγένεια και μια ευαισθησία που σπανίζει. Το μέτρο της ζωής μου ήταν πάντα η ευγένεια. Η ευγένεια όμως μερικές φορές θεωρείται και αδυναμία. Όχι, έχω και κακές στιγμές συμπεριφοράς. Που μερικές φορές είτε τις βγάζω είτε τις κρατώ μέσα μου. Και στο παρελθόν θυμάμαι, μίλησα πάρα πολύ άσχημα και το θυμάμαι ακόμα σε έναν φίλο ηχολήπτη που τον είχαμε στα μόνη τώρα ακόμα και στην Ακτή Πειραιώς. Δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Η Σιδώρα είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι. Το λέω κορίτσι γιατί την γνώρισα κορίτσι και παραμένει κορίτσι. Εξαιρετική συνεργάτης και δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, με φοβερές απαιτήσεις και πολλές φορές, ας πούμε, βρεθήκαμε σε αντιπαράθεση και βρισκόμαστε για θέματα πώς προχωράνε τα πράγματα. Όμως σεβαστήκαμε τη διαφορετικότητα των προσωπικότητων μας
δέσαμε, αυτό είναι το μυστικό. Η Σιδώρα έχει εγκαταλείψει να τραγουδά. Ίσως εκπληρώνει την έκφρασή της μέσω της κόρης μας της Ελεονόρας. Η Ελεονόρα με εκπλήσει, την καμαρώνω για τον τρόπο που σκέφτεται, που ισορροπεί στην καθημερινότητα, που δεν πέφτει με τα μούτρα εκεί που βλέπει η ύλη, η χρήμα ή αυτό. Εσείς αντιμετωπίσατε ρατσισμό στην πορεία της καριέρας σας? Ρατσισμό όχι. Όχι. Αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση βεβαίως και το θεωρώ και λογικό, γιατί ένας που πρώτο ξεκινάει και καταφέρνει και ας πούμε κάνει επιτυχία, κάποιοι ψάχνουν και σου λέει τι έγινε αυτό. Ας πούμε εγώ έκανα κριτική στον τρόπο που σατήριζα, κυρίως τα πίστευτα και όμως ελληνικά, επί 3-4 χρόνια στο Μέγκα. Σατήριζα τον άνθρωπο, το βίαιο, το Μάγκα. Φέρε μου τις παντόφλες, μωρί, κλπ. Πιάσε και έτσι να πούμε. Και μετά με κρίνανε, λες και εγώ ταυτιζόμουν με αυτόν. Λέω προς Θεού δηλαδή. Είστε από τους πρώτους που κάνατε σάτιρα και στις πίστες, στα μπουζούκια και στην τηλεόραση. Ναι, πράγματι είμαι από τους πρώτους. Άρα είστε ανοιχτός να ξανακάνετε. Και θα κάνω και θα κάνω. Απλώς δεν θέλω να συμπράξω σε εργασίες που εγώ δεν έχω αισθητική συγγένεια. Μπορεί εγώ να είμαι λάθος, αλλά δεν συμπράττω. Σε κάποια reality που μου κρυπταθεί δεν τα μπορώ. Σέβομαι, ας κάνουν που θέλετε. Τα βλέπει ο κόσμος, δεν τα βλέπει, δεν ξέρω. Έχετε λάβει προτάσεις δηλαδή. Ναι. Πες μου τι ζητάς ακόμα και τι ονειρεύεσαι. Τώρα το καινούργιο χρόνο θα ετοιμάσω κάτι, αλλά θέλω να το ετοιμάσω εγώ. Έχω φτάσει σε μία, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ηλιθιότητα. Δύσκολα μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον που να μου υποδείξει, όχι πως ακούω την πακέτα να δω ας πούμε, αλλά τώρα πια στο θέμα της κωμικότητας. Έχω τόσο μεγάλη εμπειρία και από την συνεχή διάδραση μέσα από τα χρόνια, οπότε θέλω να κάνω κάτι που να είμαι μόνος μου, θα το παράξω εγώ και μετά θα το πάω έτοιμο. Είναι στο δικό μου σώμα ως τα ξημερώματα. Λοιπόν, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα μιλάει και μιλάει και πολύ ωραία. Μιλάει πραγματικά πολύ ωραία και μπαίνει σε όλα τα θέματα. Εδώ μας ανέπτυξε αρκετά, αλλά αυτό που θα ήθελα λίγο να ακούσω τη γνώμη σας είναι στο κομμάτι που μιλάει για τη γυναίκα του και τη σχέση τους. Και το πώς σέβονται ο ένας τη διαφορετικότητα, με δικά μου λόγια το λέω, έτσι, του άλλου. Έτσι ακριβώς το είπε και εκείνος, ότι η διαφορετικότητα είναι το μυστικό που μας κρατάει. Μεγάλο ερωτηματικό αυτό. Και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Γιατί μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά εμένα να μην μου αρέσεις και εσύ να μην σου αρέσω και ουσιαστικά να μαλώνουμε με έναν τρόπο ή να διαφωνούμε ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Για ένα έργο που βλέπουμε. Ακριβώς. Αυτό σκεφτόμουν. Ακριβώς όπως το λες είναι και ξέρεις τι, είναι εύκολο σαν φράση σεβόμαστε τη διαφορετικότητα. Αλλά στην πράξη, μέσα σε ένα σπιτικό, μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης και συγκατοίκησης, αυτό κανονικά θα υποθέτει κανείς ότι φέρνει συνέχεια ρήξη. Πρέπει πραγματικά να είσαι κατασταλαγμένος ότι εμένα τα όρια μου είναι εδώ, τα δικά σου είναι εκεί. Ναι, γιατί σε σέβομαι στον άλλον χώρο. Δεν σου μπαίνω, δεν μου μπαίνει. Ναι, πρέπει να δίνεις τον άλλον χώρο για να γίνει αυτό. Σέβα, κάτι θέλεις να πει. Κράτησα μία ατάκα που λέει το κορίτσι μου. Και πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου όταν συστήνω την αρετή, λέω από εδώ η κοπέλα μου ή το κορίτσι μου, δεν λέω η γυναίκα μου. Και μου αρέσει πάρα πολύ και με κοιτάει και με φορά. Λέω, δεν σ' αρέσει, μου λέει, μ' αρέσει, μου λέει. Και σκέψου, περί διαφορετικότητα όμως δεν μου λες. Εσύ, ας πούμε, με τη γυναίκα σου είσαστε ίδιοι ή έχετε κάποια πράγματα τελείως. Όχι. Θα σου πω, Ελένη, σημαντικά διαφορά. Καμία σχέση. Όχι καθημερινά, ρε παιδί μου, λέει. Εννοώ, όταν μιλάμε για διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά. Σε ιδεολογικά, σε θρησκευτικά, σε πολλές φορές σε κάποια πολιτικά θέματα. Έχουμε διαφορές. Κάποιος πιστεύει κάποια άλλα πράγματα, κάποιος, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όπως με αποδέχεται, την αποδέχομαι κι εγώ και νομίζω ότι αυτό είναι που καταφέρνει να μας κρατάει τόσο. Μισό λεπτό, γιατί δεν το ήξερα καθόλου αυτό για σένα και για τη γυναίκα σου. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς, αλλά επειδή έχετε και ένα παιδί. Αλλά επειδή έχετε και ένα παιδί, Ελένη. Επειδή. Αλλά. Παιδί μου, αλλά. Αυτό όταν επιλέγεις σύντροφο, άλλο για να περάσεις το χρόνο σου και άλλο για να κάνεις οικογένεια. Ναι. Όταν κάνεις οικογένεια, θέλεις να έχεις μια σύγκληση, γιατί λες θα το τρελάνουμε το παιδί. Ναι. Δηλαδή, τι θα του πούμε για τα θέματα, τα ιδεολογικά μας, τα θρησκευτικά μας, τα πολιτικά μας. Μπορεί στο κομμάτι του παιδιού, ρε παιδί μου, να μην διαφωνούν, να υπάρχει μια κοινή, έχει δίκιο, Νάνση. Δεν μπορείς να το πας αμανάτο ότι εγώ είμαι αυτός και δεν αλλάζω. Σαφώς κάνει ο καθένας ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε, ξέρεις, να έχουμε μια ωραία πορεία. Στο κομμάτι, ας πούμε, του παιδιού, στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, ότι εγώ δεν πάω στην εκκλησία.
Δεν λέω ότι δεν πιστεύω, αλλά η αρετή είναι πιο πολύ της εκκλησίας. Okay, η αρετή ανώδυνο, ήθελε να βαφτίσει το παιδί. Εντάξει. Εγώ και να μην βάφτιζα το παιδί μου, δεν θα είχα θέμα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Είναι ωραίο να αφήνει τον άλλο όταν μεγαλώσει να επιλέξει τι θέλει να ακολουθήσει. Καλά, στα τελευταία λίγα χρόνια, σε παρένθεση, υπάρχει και παίζει αυτό το σενάριο της ονοματοδοσίας. Δίνω όνομα, δεν κάνω βάφτιση. Και δεν κάνω βάφτιση. Και το κάνουμε αργότερα. Θέλω να πω, τα ακούμε πια. Λίγα, αλλά τα ακούμε. Παλιά δεν υπήρχε περίπτωση. Και ήταν και ταμπού, πολύ μεγάλο. Δηλαδή να πεις ότι δεν βάφτισες το παιδί σου. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και είναι ακόμα κάτι είναι. Που δεν κάθεται δηλαδή, εύκολα καλά σε αυτή. Δεν χωνεύεται αμέσως. Πότε θα το βαφτίσετε, ναι. Πότε θα το βαφτίσετε. Ή αν είναι μεγάλο, πώς θα το βαφτίσεις επίσης και τα λοιπά. Φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, να δούμε για το βάφτιση της Κίνθιας. Μου λένε αυτές που τις λέω, αν... Λέω, μήπως να μην το βαφτίσαμε και γύρισε, μου κοίταξε, μου λέει το βαφτίσουμε. Λέω, κανένα πρόβλημα να το βαφτίσουμε. Εννοείται να το βαφτίσουμε. Δηλαδή και χάρηκα πάρα πολύ που το βαφτίσαμε. Δεν κοντράρω. Ναι, δεν κοντράρω. Σέβομαι φυσικά. Ωραία, γίνονται αμοιβές υποχωρήσεις. Ναι. Και τα θέλω να πρακτικά το είδαμε αυτό πάρα πολύ και μέσα στην πανδημία. Με το θέμα του εμβολιασμού. Δηλαδή τα ζευγάρια σκοτώθηκαν. Αλλά εδώ κάποιοι φτάσαν να χωρίσουν. Έχεις δίκιο. Μα φτάσαν να χωρίσουν με την πανδημία. Δηλαδή κατατέθηκαν αιτήσεις διαζυγίου. Ο ένας έλεγε δεν αντέχω άλλο με τις μάσκες, ο άλλος έλεγε μπήκε σπίτι, δεν έπλυνε στα χέρια σου, έξω. Όχι, και με τα εμβόλια, και με τα εμβόλια σε σχέση με τα παιδιά. Μινόντουσαν αυτά. Βέβαια, και με τα εμβόλια σε σχέση με τα παιδιά. Και με τα εμβόλια σε σχέση με τα παιδιά που έλεγε ναι. Ότι θα το εμβολιάσει σε ερήμην μου, χωρίς να μου έχει πάρει τη συνένεση. Διαζύγιο. Τώρα ξέρετε. Καλά και στο διαζύγιο γίνεται. Τρομάζω. Σε κάθε περίπτωση, για να γυρίσουμε λίγο και στο Γιάννη Ζουγανέλη για τη γυναίκα του, εγώ νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο τη χρωστάει και μια ευγνωμοσύνη που λέει ότι σταμάτησε το τραγούδι και τώρα ζει τη ζωή που εκείνη άφησε πίσω μέσω τη κόρη. Εγώ το άκουσα σαν θυσία λίγο αυτό. Λίγο σαν μια μικρή θυσία μαμαδίστικη. Ότι θα μείνω εγώ στην άκρη να αφοσιωθώ στο παιδί μου, στο σπίτι μου και τώρα το πολύ μεγάλο όνειρο και την πολύ μεγάλη αγάπη τη δική μου τη βλέπω να μετουσιώνεται μέσα από το παιδί μου. Το οποίο κάποιο θα το έλεγε και ίσως και αποθυμένο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση αυτή. Εντάξει, μωρέ. Λοιπόν, Μπακαλόγατος, μην το ξεχνάμε και αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τώρα, λίγο πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας δείξω κάτι. Πες ναι, γιατί το έβλεπα χτες το βράδυ εκεί που σας λέω δεν με περνώ ύπνος. Κοιμήθηκα πολύ αργά χτες. Πήγα μία η ώρα. Πολύ βραδινά πράγματα. Καλά, για μένα. Αυτά είναι μεγάλο ξενύχτη στο σπίτι. Οπότε χάζεψα λίγο Instagram, είδα λίγο τηλεόραση. Α, πέτυχα και τον Χριστόφορο κατά τις 12 και λέω μπράβο, πολύ ωραία. Γιατί λέω αύριο έρχεται το δεύτερο επεισόδιο. Καλά έκανε το Μέγκα το καλό σου. Λέει κάποιοι μπορεί κάτι να χάσαν. Την αρχή να μην την πρόλαβαν. Ναι, ναι. Να θέλουν να το ξαναδούνε. Ή να θέλουν να το έχουν έτοιμο. Ζεστό, ζεστό στα μάτια του μέχρι να βγει το δεύτερο επεισόδιο σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, και πέφτω πάνω στο σάκι. Κούκλο. Μπορούμε να πατήσουμε το βίντεο. Γεια σε όλους. Επιστρέφουμε από Σέρες που χθες το βράδυ είχαμε μια εκπληκτική συναυλία. Είμαστε στο δρόμο για Αθήνα. Πριν όμως από αυτή την υπέροχη συναυλία ήμουνα στην Κέρκυρα με το καλύτερο σοφέρ του κόσμου. Εδώ το βλέπετε. Είμαι πολύ τυχερός. Σοφερίνα, παρακαλώ. Σοφερίνα, βεβαίως. Και εκεί που ήμουν στην Κέρκυρα, λοιπόν, στο δρόμο βλέπω ένα πολύ αγαπημένο μου δέντρο. Αυτό εδώ. Είναι εδώ, ξαπλώνει πίσω αυτή τη στιγμή, αναπαύεται. Είναι η αγαπημένη τζιντζολιά, όπως λέμε στην Κέρκυρα. Είχα από μικρό παιδί να φάω τζιντζολες. Ναι, αλλά πες τι γινόταν στην Κέρκυρα, μικρό παιδί στος... Ναι, επειδή δεν είχαμε σπίτι τζιντζολιά, είχε ένας γείτονας όπου, όπως καταλαβαίνετε, την είχα ρημάξει την τζιντζολιά, ανέβαινα συνέχεια πάνω και έκλεβα τζιντζολες από το γείτονα. Τώρα όμως πλέον... Έλα καλέ. Και σπάω το κεφάλι μου εγώ μες το βράδυ και να λέω, μωρέ τα κατάλαβα καλά, κάτι είπε, κάτι που δεν το ήξερα, μια λέξη που δεν την έπιανα. Που δεν θα την πω γιατί μπορεί να την κάνω και λάθος. Γιατί τζιτζολιά. Είναι τζιτζολιά. Κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν έχει σημασία. Είναι είχε ρημάξει την τζιτζολιά. Ρε παιδιά, ποιο δέντρο είναι αυτό. Η τζιτζιφιά. Αυτή είναι η τζιτζιφιά, ρε Ελένη. Είναι λίγα. Είχε και τζιτζιφιές κάτω στο φάληρο, στο δρόμο. Οι τζιτζιφιές με τη τζιτζιφιά είναι το ίδιο. Δηλαδή οι τζιτζιφιές τύπου περιοχή το έχουν πάρει από την τζιτζιφιά τύπου φυτό. Ιδέα δεν είναι. Εγώ δεν κατάλαβα και λέω, μήπως αυτό είναι ένα σπάνιο δέντρο που το βρήκε εκεί και το πήρε, ξέρω εγώ, σε ριζούλα. Γιατί λέω, αν δεν είναι σπάνιο, μπορούμε να το βρούμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχει και καρπό σαν αμάσκινο. Δηλαδή ο καρπό του θυμίζεται αμάσκινο. Και λέγεται και μοσχοϊτιά, Ελένη, γιατί τον γκούγκλαρα. Με τρομάζει. Λοιπόν, τρέχω, φεύγω, εγώ πάω σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Και έτσι όπω τρέχω, τρέχω. Τρέχοντας, παίρνω και τα πράγματά μου μαζί. Πάω και από εδώ να σας πω ότι κάποια στιγμή σήμερα, προς τα κάτω,
Έρχεται η φίλη μας. Ποια είναι αυτή? Η Άννα Μαρία Μαζαράκη, φυσικά. Να μας δείξει καινούργια πράγματα, καινούργια σχέδια. Καινούργια ωραία πράγματα που μπορούμε να φορέσουμε. Και έλεγα πριν, ρε παιδιά, κάνα βραχιόλι. Η φιλενάδα μου δεν έχει. Γιατί έβαλα τα ωραία τη κουλαρίκια. Καλά, θα ξετρελαθείτε με αυτά. Έβαλα και το πολύ ωραίο κρεμαστό στο λαιμό. Αλλά λέω, θα ήθελα να βάλω και ένα βραχιολάκι. Α, και μου αρέσει και το βραχιολάκι. Και ξέρετε, θέλω να σας πω, από αυτές τις ωραίες νέες συλλογές που θα αναδείξουν το look σας, δεν έχετε παρά να αρχίσετε να χαζεύετε, να τσεκάρετε και να βρίσκετε ποια από αυτά θα θέλετε να γίνουν δικά σας δώρα. Άννα Μαρία Μαζαράκη, λέμε, είναι εδώ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, και όπως σας έλεγα πριν τις διαφημίσεις, η Άννα Μαρία Μαζαράκη θα είναι σήμερα κοντά μας, πιο κάτω βέβαια. Εντοπίστε τα κοσμήματα που σας αρέσουν, εντοπίστε και αυτά που φοράω κι εγώ. Θα σας ανεβάσω και φωτογραφία, γιατί και από εκεί θέλω να κερδίσετε φίλες που δεν μπορείτε εύκολα να πιάσετε τηλέφωνο, τηλεφωνική γραμμή εννοώ. Για να είσαστε και εκεί καλυμμένες και καλά. Τώρα, πάμε λίγο στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη. Δεν πήγαμε εμείς, πήγε ο Κώστας ο Αρκάς στο σπίτι της αυτής της φανταστικής γυναίκας της Ρίκας Διαλυνά, αυτή η κουκλάρα του ελληνικού σινεμά, η οποία πρόλαβε μέσα σε λίγα λεπτά να του αφηγηθεί μια ζωή σαν παραμύθι. Όλα αυτά τα οποία έχει ζήσει και τα οποία πραγματικά δεν χωράνε σε 10 βιβλία. Από τα Καλλιστεία, από το τη Μίση Φίλιο που βγήκε Πέμπτη και παραλίγο να μην πάει, να μην τις επιτρέψουν καν την είσοδο, επειδή νομίζαν ότι είναι αριστερή. Από τις Κάνες, την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τις δόξες που έζησε εδώ πέρα, αλλά και την απώλεια του συζύγου της που ακόμα του κρατάει ένα παράπονο. Ξέρεις, θέλω λίγο να καταλάβω. Θυμάμαι την τελευταία φορά που μπορεί να είχα θέμα μαζί της, δηλαδή να μας έχει μιλήσει. Έχω την αίσθηση ότι ήταν στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια έχει φύγει και ζει στην Κρήτη. Έχει φύγει είναι και ζει στην Κρήτη. Βέβαια, είναι εκεί ακριβώς που γεννήθηκε, στο Ηράκλειο Κρήτης. Και μάλιστα εκεί. Τώρα. Πέντε χρόνια εκεί είναι. Ναι, ναι, και είναι και η κόρη της εκεί για το εγγόνι της. Μια γυναίκα πραγματικά πλήρης από εμπειρίες και από αναμνήσεις. Να την ακούσουμε. Κυρία Διαλυνά, καλώς σας βρήκα στο σπίτι σας εδώ στο Ηράκλειο στην Κρήτη, όπου μένετε τον τελευταίο χρόνο, μετακομίσατε εδώ. Πριν 5,5 χρόνια έχασα τον άντρα μου. Μέχρι τότε δεν ερχόμουν καν στην Κρήτη, αλλά όταν έφυγε δεν μπορούσα να μείνω στο σπίτι μου. Το σπίτι ήταν μεγάλο, ήταν το κάθε τι μου θύμιζε τον άντρα μου και δεν ήθελα να μείνω. Είχα και την κόρη μου εδώ, τον εγγονό μου και όλη την οικογένεια εδώ στην Κρήτη. Φέτο πραγματικά αποφάσισα να εγκατασταθώ εδώ πέρα. Πώς είστε σήμερα μετά τον χαμό του συζύγου σας? Για πολλά χρόνια ήμουν πάρα πολύ χάλια. Τώρα αρχίζω να το συνηθίζω, αλλά μόνο του έχω ένα παράπονο. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο όνειρό μου. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με τον άντρα μου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ζεστός, ήταν έξυπνος, διάβαζε πάρα πολύ. Ήταν ο άνθρωπος του κόσμου. Μου έκανε καλό το ότι φωνάζανε άσχημο παπό και με θεωρούσαν ότι ήμουν άσχημο παιδί. Αυτά τα άκουγα από τις πόρτες τις κλειστές. Διότι εγώ δεν έδινα σημασία στην εμφάνιση, έδινα σημασία στο πώς να τον εσωτερικό μου κόσμο να τον κάνω όσο γίνεται καλύτερο. Ένα κοριτσόπουλο από την Κρήτη, από μια αυστηρή οικογένεια. Ναι. Αύγαλτο. Ναι, τελείως. Πώς πήγε στα Καλλιστεία, ταξίδεψε στο. Δεν πήγα εγώ στα Καλλιστεία. Στείλε ένα φίλο τη θεία μου που έμενα στην Αθήνα και σπούδαζα. Έστειλε τις φωτογραφίες μου. Και αυτό μου είχε κοστίσει πάρα πολύ, γιατί ο μπαμπάς μου είχε γίνει έξω φρενών και μου λέει: θα σε περιμένω στο λιμάνι και αν δεν είσαι στο πλοίο να σε δω, θα πέσω στη θάλασσα. Παρ' όλα αυτά δεν κάνατε πίσω, όμως πήγατε. Πήγα. Ναι. Διαγωνιστήκατε. Ναι, ναι. Τι θυμάστε εκείνη τη βραδιά? Όταν βγήκα. Βγήκα, φαίνεται, πολύ ντροπαλά, ξέρω εγώ, δεν βγήκα όπως ήμουν εγώ. Και όταν πήγα μέσα στην αυτά, λένε, κάντε κάτι στη Διαλυνά, γιατί είναι απερίγραπτη. Έπιασε το αυτί μου το απερίγραπτη. Και ήταν ένας καθρέφτης μπροστά μου και κοιτάζω και λέω, πα, τι είναι αυτό το πράγμα, εγώ είμαι αυτή, αποκλείεται. Μουσική να παίζει, εγώ να λέω, Ρίτα, είσαι τόσο όμορφη, θα βγεις και θα πέσουν όλοι κάτω όπως έναν. Διότι τέτοια ομορφιά δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Είσαι μοναδική, μοναδική, Ρίκα, είσαι ωραία. Να φωνάζουν, να παίζει μουσική, εγώ τίποτα. Μόλις λοιπόν αισθάνθηκα αυτό το πράγμα, βγήκα έξω και με το που βγήκα έξω έγινε ο χαμός. Ο χαμός. Και βγήκατε πανψηφοί.
βγήκα παμψηφί. Είχα πει ότι αν δεν βγω θα πάω να γίνω καλόγρια και το εννοούσα. Λοιπόν, μόλις ακούω το όνομά μου σαν πρώτη, πάω από κάτω από ένα τραπέζι που ήταν και κρατάω τα πόδια και ήταν μία που έγραφε τα κοσμικά στην Αθήνα. Και να προσπαθούν να με βγάλουν από το τραπέζι από κάτω και εγώ να μην βγαίνω. Ήταν ο Κωνσταντάρας τότε. Δεν το πιστεύατε δηλαδή, ε? Όχι, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα γιατί ήταν ένα όνειρο. Και παρουσιαστής ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Με τον οποίο γίνατε αχώριστη στο μέλλον. Αλλά το ξέρετε ότι δεν του το είπα ποτέ. Και αυτός μπορεί να μην θυμάται ότι ήμουν εγώ τότε που βγήκα. Αλήθεια. Ναι. Είχε γίνει και χαμός τότε που με μεγάλη δυσκολία πήγατε στα Μίση Φίλιος. Ναι. Με κατηγορήσαν ότι ήμουν αριστερή. Εγώ πήγα και είπα: εγώ δεν είμαι αριστερή. Εγώ να το δείξω με το χέρι. Αλλά με το να μην με αφήσουν να πάω στην Αμερική. Και έγινε παγκόσμιο θέμα και όλες οι εφημερίδες του κόσμου γράφανε ότι η Αμερική φοβάται ένα Κοριζόπουλο. Και αυτό ήταν πολύ άσχημο για την Αμερική. Οπότε στο τέλος ήταν και από ένα και έφτασε η υπόθεση στο Κογκρέσο. Οι εφημερίδες το είχαν γράψει. Ότι αν δεν είχε δημιουργηθεί αυτό το σκάνδαλο θα ήμουν πρώτη. Σας πρότεινε ο Μάρλον Μπράντο να βγείτε και τον αφαίρετε. Καλά, αυτό με τον Μάρλον Μπράντο έχει γίνει, γιατί αυτή ήταν η ιστορία αστεία. Όταν πήγαμε εκεί στο στούντιο και όλες τρέξανε και οι 72 καλονέσσαν στο Μάρλον Μπράντο, εγώ έμεινα στην άκρη. Δεν ήταν να ανακατευτώ. Και σε κάποια στιγμή βλέπω τον Μάρλον Μπράντο να έρχεται προς εμένα. Μου λέει: θέλεις να φάμε με απόψε? Λέω: ευχαριστώ. Μα λέει: δεν θα είμαστε μόνοι. Λέει: θα είναι, λέει, και ο Λόρενς Ολιβιέ με τη Βίβια. Εγώ τώρα ούτε ήξερα και ποιοι ήταν. Και λέω: αποκλείεται. Δεν μπορώ να έρθω. Και επειδή οι δημοσιογράφοι είχαν έρθει, γιατί είχαμε πάει όλες οι καλονές. Οι φιναλίστ. Ναι, το πήρανε και είναι το γεγονός. Και λέω: τώρα πολλές φορές λέω, εάν είχα κάνει ένα έγκλημα. Πόσα χρόνια είχαν περάσει από τότε, θα είχε ξεχαστεί τελείως. Αυτό με τον Μάρλον Μπράντο δεν έχει ξεχαστεί. Την καριέρα σας στην Αμερική και στην Ευρώπη, την εκτίμησαν εδώ στην Ελλάδα? Καθόλου. Γιατί φταίνε αυτοί? Φταίω εγώ. Γιατί? Γιατί ήμουν πάρα πολύ σεμνή. Ήρθα και δεν ήθελα να αισθάνομαι ότι είμαι εγώ. Το εγώ δεν το είπα ποτέ μου. Η συνεργασία σας με την Αλίκη πώς ήτανε? Την πάντα την αγαπούσα την Αλίκη. Είχε παίξει ρόλο και ο Παπαμιχαήλ. Πολύ μεγάλο ρόλο. Κάνατε τις διπλοπενιές που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και ακόμη παίζετε. Ναι, αλλά ήταν ο Παπαμιχαήλ περισσότερο που την είχε οθήσει να κάνει αυτά που έκανα. Είχε πάει αυτή η ταινία στις Κάνες. Δεν πήγα στην ταινία όταν παίχτηκε στις Κάνες, παρά το βράδυ στο Γλέντι. Εκεί σας υποδέχτηκαν όμως, επειδή ήσασταν στάρες εκεί στην Ιταλία. Ναι. Και όπου πήγαινα, ό,τι και αν πήγαινα, ήταν πάντα οι παπαράτσι και με λατρεύαν. Δηλαδή με είχαν κάνει πρότυπο, ένα πράγμα απίστευτο. Μόλις παρουσιάστηκα εγώ, τότε σηκωθήκαν όλοι οι παπαράτσι, μπήκαν μπροστά, Παπα Μιχαήλ. Τότε πέταξε τη βέρα του στην Αλίκη και λέει, της είπε με μια πολύ άσχημη φράση: αν δεν φύγεις, αν δεν σηκωθείς να φύγουμε, σε χωρίζω. Και έδειρε και τον Μιχαηλίδη, που είχαν κάνει την ταινία. Επειδή είχατε εσείς μεγαλύτερη απήχηση στην Ιταλία. Τι έφταιγα εγώ. Στα φλερτ ανταποκρινόσασταν, σας φλερτάρανε? Όχι, όχι. Ήρθα και δεν είχα άνθρωπο να με καλέσει. Και θυμάμαι μια φορά κάποιο γνωστό πρόσωπο με κάλεσε για να βγω το βράδυ. Εγώ το θεώρησα ότι ήταν, πώς να σας πω, δηλαδή κάτι απίστευτο. Γυμάστηκα, δύο ώρες φτιαχνόμουν, έκανα ένα και περίμενα. Και πήγε 10 η ώρα, πήγαινε 10 η ώρα, δεν ήρθε ποτέ. Αλήθεια? Ναι. Και έτσι μετά λέω, Ρίγα, να μην στηρίζεσαι ποτέ πουθενά. Σήμερα σας τρομάζει το ότι περνάνε τα χρόνια, το ότι μεγαλώνετε? Ποτέ. Είχα την εντύπωση, επειδή ήθελα 300 χρόνια, ότι θα όσα μου τα δώσετε 400 χρόνια να ζήσω. Τώρα είδα όμως ότι δεν βγαίνουν. Και τώρα το διάστημα που φύγανε τόσοι πολύ γνωστοί, το οποίο λέω, πα, ήρθε η σειρά μου. Ψυχές
ψηλή, ωραία και πολύ ευχάριστη γυναίκα. Πάρα πράγματι πολύ. Έχει ζήσει, είναι σαν να έχει ζήσει πολλές ζωές. Παραμύθι. Δεν θυμάμαι πότε είχα διαβάσει αυτή την ιστορία τότε στις Κάνες, αυτό που μας είπε τώρα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που είχαν πάει και εκείνοι με την ταινία τους και γινόταν χαμός. Τις διπλοπενιές ήταν. Τις διπλοπενιές και όλες αυτές οι ιστορίες από τότε που ακούμε και τώρα. Έχουν μιλάμε για ιστορίες μετά από αρκετές δεκαετίες. Τα ακούμε, τα παρακολουθούμε και θέλουμε να τα μάθουμε. Ακριβώς. Και τώρα που έχουν περάσει και τα χρόνια, είναι σε θέση να το πει ανοιχτά ότι όντως δημιουργήθηκε μια ρήξη στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με την οποία είχαν εκτίμηση και φιλία, εξαιτίας του Παπαμιχαήλ. Γιατί λέει και για εκείνη την περίπτωση στις Κάνες, ότι της είπε: πάμε να φύγουμε. Ναι, της γιατί... Αλίκης που ήταν η πρώτη στάρ. Αλλιώς θα σε χωρίσω. Γιατί οι Ιταλοί όμως από Θεό είναι αντιρρήκα. Ήξεραν τη Ρίκα από τα καλυστία και από τη διαδρομή που είχε κάνει και σου λέει: ήρθαμε εδώ, όπως λες και εσύ, σαν την Αλίκη που ήταν η απόλυτη στάρ και ξαφνικά όλοι ασχολήθηκαν. Έχω ένα κενό όμως πάνω σε αυτά. Τη βλέπουμε και βεβαίως έπαιξε, συμμετείχε σε ελληνικές ταινίες εδώ, αλλά από το διάστημα που κέρδισε τα καλυστία, έφυγε στο εξωτερικό. Κάποια στιγμή παντρεύτηκε εκεί. Δηλαδή έμεινε εκεί κάποια χρόνια και μετά γύρισε πίσω. Ναι, βέβαια. Έμεινε εκεί και μάλιστα έπαιζε εκεί πέρα σε παραγωγές ελληνοαμερικάνικες και ομογενειών και έκανε. Λέει, και συγγνώμη που σου διακόπτω, γι' αυτό λέει ότι όταν γύρισα στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν με εκτιμήσαν όπως μου έπρεπε, γιατί είχε κάνει και κάποια πράγματα και το δικαιολογεί μάλλον η γυναίκα προσπαθώντας να βρει μια απάντηση ότι ήμουνα πολύ σεμνή. Δηλαδή ήρθα εδώ και όλο αυτό το πακέτο που είχα κάνει εκεί με τις παραγωγές, με τις ταινίες, ήρθα εδώ και δεν το πούλησα καλά. Εννοείσαι ότι ήρθε με μια ταπεινότητα ναι, και δεν ότι ήμουν πολύ σεμνή, όχι ότι είμαι αυτή που έχω κάνει αυτά και... θα διεκδικήσω το χώρο μου παραπάνω και θα πουλήσω εντός εισαγωγικών καλύτερα τον εαυτό μου. Όμως εκείνα τα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου, τα νέα πρόσωπα που ανακάλυπταν τότε, οι σκηνοθέτες, οι γνωστοί σκηνοθέτες που έχουμε δει, εν πάση περιπτώσει, τις ταινίες τους ή η παραγωγή κτλ. Όπως ο Φίνος. Φαντάζομαι και έτσι όπως τα θυμάμαι τις πρωταγωνίστριες, τις βρίσκανε ολοκένουργιες άγουρες. Ναι, ναι. Μιλάω για τις νεαρές πρωταγωνίστριες, έτσι. Τις βάζανε στον κινηματογράφο και εξελισσόντουσαν σιγά σιγά. Ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσον εκείνα τα χρόνια χωρίς ίντερνετ, χωρίς άλλη επικοινωνία, αν ναι. Εδώ όταν είσαι. Για το κοινό μιλάω, όχι να τα ήξερε ο Φίνος. Το τι γινόταν στην Αμερική αν έφτανε εδώ πέρα για να μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους. Απ' την άλλη όμως, και ίσως θα ήξερε δηλαδή, ο Θοδωρής να μας πει καλύτερα. Πόσες φορές είπαμε και τελευταίως, ειδικά όταν με το θάνατο της Ειρήνης Παπά, θυμάστε τι λέγαμε, ότι οι ξένοι μπορεί να ξέραν πολύ καλά την Ειρήνη Παπά. Όχι, αλλά την Βουγιουκλάκη όχι. Ακριβώς. Σαν παράδειγμα, ναι. Που αν ένα πρόσωπο ξέρουν όλοι οι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, αν πρέπει να πει μόνο έναν, σίγουρα από το χώρο του κινηματογράφου είναι η Αλίκη. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι υπήρχε ένα όριο μεταξύ της εγχώριας βιομηχανίας και της διεθνούς. Πράγμα που ας πούμε δεν συνέβαινε στην Ιταλία. Δηλαδή η Ιταλία, οι αντίστοιχες Ιταλίδες στάρ είχαν διεθνή καριέρα. Τις ξέρανε στην Αμερική και τούμπαλιν. Κάποιες δουλεύαν στο εξωτερικό και μετά γυρνούσαν με δόξα και τιμή στην Ιταλία. Η Ρίκα Διαλυνά αυτό το παράπονο ακριβώς έχει. Ότι εγώ έκανα βήματα εκεί, έπαιξα σε παραγωγές και γύρισα ναι, εδώ και λίγο... κάπως σαν να είχα πάντα ένα δεύτερο. Ναι, αλλά είναι λίγο αυτοαναφορικό όμως. Σου λέει ότι ίσως και εγώ να μην έκανα κάτι καλά που ήρθα εδώ να πλασάρω τον εαυτό μου και να διεκδικήσω τον χώρο που μου αξίζει. Είπε γιατί πίστευα. Γιατί όταν κάπου πηγαίνει τόσο καλά, το σκέφτεσαι 100 φορές. Και ειδικά μου είσαι νέος, δεν έχει και αυτά τα. Αυτά που θες να είσαι στην πατρίδα σου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ένας άνθρωπος σε μια άλλη ηλικία να λέει: όχι, εγώ ωραία εδώ, αλλά θέλω να πάω εκεί. Αλλά άμα είσαι τώρα 20 χρονών, 22, 23 και βρεθείς σε ένα τέτοιο μέρος, εκείνα τα χρόνια ειδικά. Και έχεις και το περιθώριο να δουλέψεις, να κάνεις τη ζωή σου. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Εικάζω, όχι, δεν το είπε. Εικάζω ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο με το ότι χώρισε κάποια στιγμή με τον σύζυγό της. Ναι, οπότε γύρισε εδώ πέρα με το παιδί της και ξαναπαντρεύτηκε αργότερα. Τι συγκινητικό αυτό που λέει, ότι της λείπει ο άντρας, ο τελευταίος άντρας, ο Χρυσικόπουλος, ο οποίος δεν την έχει επισκεφθεί στον ύπνο της. Γιατί κάτι που λένε οι άνθρωποι που είναι πολλά χρόνια μαζί, ή τέλος πάντων όταν χάνεις και ένα γονιό ακόμα, είναι ότι μια στιγμή που ξανασυνδέεσαι είναι στον ύπνο σου όταν έρχονται και είναι κάτι παραπάνω από ρεαλιστικό το όνειρο. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει. Τελικά ποιος έρχεται στο όνειρο ακριβώς. Εμείς με τις εικόνες που έχουμε και το υποσυνείδητο το φέρνει, ή τελικά είναι πιο μεταφυσικό. Και έρχεται από μόνο του. Πήγα να πω και κάτι που σκέφτεσαι πολύ και σε απασχολεί. Δεν γίνεται να μην σου έρχεται. Καταρχήν δεν βλέπετε όνειρα πια, ρε παιδιά. Να σου πω γιατί εγώ πια νομίζω ότι μπορεί να μην βλέπω και καθόλου. Όχι, πολλά όνειρα. Να βλέπω και ένα το χρόνο. Ούτε εγώ. Δεν τα θυμόμαστε. Αυτό λέω. Κάποτε ξύπναγα και έλεγα α, τι έκανα αυτό το βράδυ. Είδα ότι έκανα αυτό, ότι έκανα εκείνο, ότι έκανα τ' άλλο. Τώρα νομίζω ότι δεν βλέπω όνειρα. Όχι. Ναι. Όχι. Εγώ να σα πω δηλαδή, κάτι. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον. Σπάνια. Μια-δυο φορές το χρόνο να ξυπνήσω και να πω α, τι είδα σήμερα. Ωραία ήταν. Πω δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ άμα είναι εφιάλτη Ελένη, το θυμάμαι το πρωί. Ξυπνάω και είμαι κουρέλι. Όλο κάποιο με κυνηγάει. Ποιο θα τον βρω κάποια στιγμή. Α, εγώ πέφτω. Αλλά
Α, εσύ πέφτεις. Ναι, από ύψος. Εμένα κάποιος με κυνηγάει συνέχεια. Πάντως τα όνειρα που βλέπεις τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή είναι διαφορετικά από τα όνειρα τα υπόλοιπα. Του στρες και της καθημερινότητας. Εντάξει. Είναι, όχι, είναι διαφορετικά. Είναι τελείως άλλο βιωματικά, το οποίο προφανώς εμείς το κάνουμε. Το αντιλαμβάνεσαι όμως ότι είναι άλλο. Ναι, άλλο είναι ο άνθρωπος που μου λείπει από τη ζωή μου και άλλο άνθρωπος που με αγχώνει. Το καταλαβαίνεις δηλαδή. Είναι τελείως άλλο. Ξυπνάς από μια εμπειρία. Ξυπνάς αν έχεις κάτσει και να έχεις πιει καφέ με τον άλλο άνθρωπο. Ναι, είναι δεν πολύ πιο έντονα, πολύ πιο ρεαλιστικά. Μάλιστα. Λοιπόν. Εχθές μέσα από τους αρκετούς καλεσμένους που είχε και πάλι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είχε και την Κοραλία Καράντη. Ακριβώς. Εγώ για πρώτη φορά άκουσα, δεν το ήξερα, ότι το όνομά της. Το πραγματικό, το επίθετο, δεν το λέει. Δεν είναι κάτι που το έχει πει, δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Ήξερα ότι το Κοραλία Καράντη δεν είναι δικό της, αλλά λέω, μα, μέχρι εκεί. Σωστό. Δεν έψαξα ποτέ, ενώ με ιντριγκάρει όταν λέει ότι δεν θέλω και να το πω, δεν θέλω να το συζητάω. Και λέω, κοίτα τώρα που με βάζει να σκέφτομαι, πώς ήταν αυτό το επίθετο, γιατί, τι την έκανε να μην θέλει να το έχει. Ποιος ξέρει, πάντως όντως υπάρχουν πολλά θέματα εκεί πέρα στη σχέση που είχε με τον πατέρα της, γιατί είπε και άλλα πράγματα γι' αυτό, για τον πατέρα της, ο οποίος η απουσία του οδήγησε όλα τα βήματα από εκεί και έπειτα. Η απουσία του πατέρα της την έκανε να θέλει να βρίσκεται σε σχέση με μεγαλύτερους άντρες, γιατί αναζητούσε. Να το αναζητά μόνο αυτό. Όταν ήταν νεότερη, φαντάζομαι ότι εννοεί. Ναι. Γιατί αναζητούσε κάτι πατρικό εκεί πέρα και μάλιστα είναι και σίγουρη για αυτή τη θεωρία που συχνά έχουμε ακούσει να λέει. Λέγεται, ότι οι γυναίκες επιλέγουμε άντρες που να μοιάζουν με το πρότυπο του μπαμπά. Ναι. Ότι, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι αν έχεις ένα πατέρα στοργικό, τρυφερό και παρόντα, θες ένα τέτοιο σύντροφο. Ναι. Αν έχεις ένα αναπόντα πατέρα ή κακοποιητικό πατέρα ή αδιάφορο πατέρα, κατά κάποιο τρόπο τα βήματά σου θα σε οδηγήσουν. Μα εκεί. Λένε ρε παιδί μου ότι τα κορίτσια ψάχνουν ένα πρότυπο που να κουμπάει λίγο ή πολύ στον πατέρα τους, ότι τους καθορίζει και ότι συζητάγαμε και τις προάλλες. Κάνεις προβολή μετά στα παιδικά σου χρόνια και σε αυτά που σε έχουν στιγματίσει. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή η γυναίκα μια ζωή, από ό,τι καταλαβαίνω, έψαχνε μια πατρική φιγούρα. Είναι συνειδητοποιημένη πάντως ως προς αυτό. Δηλαδή τα νέα κορίτσια δεν ξέρουν πώς να το πούν. Λένε απλά έχω έρωτα με τον πατέρα μου ή με πειράζει πάρα πολύ. Μακάρι και το κοριτσάκι. Μακάρι να βρω έναν άντρα σαν τον πατέρα. Τα κορίτσια έχουν αδυναμία στον μπαμπά τους. Έτσι λένε τουλάχιστον. Καλώς εγώ δυστυχώς έχω αγόρια. Έχουν εσύ τι νομίζεις, Θοδωρή. Καλώς ήρθαν και τα άλλα αγόρια. Και ο Δημήτρης και ο Θοδωρής. Πιστεύεις ότι τα κορίτσια έχουν. Βέβαια έχουν. Έχουν. Φυσικά. Την Κοραλία τελείως τυχαία την είδα πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Στη γειτονιά, εκεί που. Και της έδωσα χαιρετίσματα στο γιο της, τον Έντο. Κάποτε ήταν συμμαθητές τα παιδάκια σας όταν πηγαίνανε σχολείο. Και να θυμηθούμε ότι είναι και κόρη, η Κοραλία Καράντη, μιας πολύ γνωστής ηθοποιού που έχει φύγει από τη ζωή της Αφροδίτης Γρηγοριάδου. Βέβαια. Πέροχη. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια αληθινή ιστορία. Μιλάς για το The Real Bling Ring. Τι σημαίνει Bling Ring καταρχήν? Bling είναι τα κοσμήματα, έτσι, αυτά που κάνουν αυτό το... Ναι. Και Ring είναι ο κύκλος, η συμμορία. Είναι η συμμορία 7 παιδιών, νέων, που αποφάσισαν σαν νέοι ρομπέν να κλέψουν, να μπουν σε σπίτια, να κάνουν διαρρήξεις και να πάρουν τη μαλφή, χρυσαφικά, λεφτά κλπ. Αλλά όχι όποια και όποια, τα σπίτια των ολόφων του Hollywood, τα σπίτια των πλουσίων, γύρω από την περιοχή του Καλαμπάσας, όπου μεγάλωσαν και αυτά, με ιδιαίτερη αδυναμία στην Paris Hilton. Γιατί? Γιατί θεωρούσαν ότι είναι πιο ανόητη από όλους. Δηλαδή, ο λόγος που μπαίνανε στα σπίτια, γιατί θα τρελαθώ, ήτανε γιατί τους λείπαν χρήματα, γιατί θέλαν να κάνουν την πλάκα τους, γιατί θέλαν να ενοχλήσουν κάποιους. Ναι. Νομίζω όχι το πρώτο και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, και ήθελαν να κάνουν την πλάκα τους και δεν είχαν τι άλλο να κάνουν προφανώς. Και σου λέει, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι πλούσιοι που έγιναν πλούσιοι λόγω της διασημότητάς τους. Αυτό που μας ενοχλούσε στην αρχή όταν λέγαμε, Paris Hilton, τι δουλειά κάνει. Η Kim Kardashian, τι δουλειά κάνει. Τέλος πάντων, επινόησαν. Η Paris Hilton είναι η μητέρα κορνίδα όλων, έτσι. Ναι, αυτή έβγαλε. Τι δουλειά κάνει είναι η δουλειά χωρίς δουλειά. Δηλαδή, η δουλειά χωρίς... είχε να αγχωθεί όχι μόνο επειδή την κλέψανε, επειδή την λένε και ανόητη. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι καλά που με κλέψανε, αλλά με θεωρούν και χαζή. Είναι σαν να με κρατήσετε τα λεφτά, αλλά ζητήστε μου συγγνώμη. Επειδή ανέφερε Ρομπέν των Δασών, συγγνώμη σε ρωτάω. Ο Ρομπέν των Δασών έδινε σε φτωχούς, τα δίναν σε φτωχούς ή τα κρατούσαν τα κλοπημαία. Κάτσε να του πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν ξέρω εσύ. Γιατί επειδή ανέφερε Ρομπέν των Δασών, μήπω ξέρει κάτι περισσότερο. Με κάτισα Ρομπέν το καλαμπά σα. Και ένιωθαν ότι χτυπούσαν το κεφάλι. Ναι, δηλαδή δεν κλέβαν ότι να είναι. Επίση δεν πηγαίνανε, δεν είχαν μια α το πούμε ανηθικότητα στην κλεψιά. Σε κάτι. Είχαν μια δικαιολογία. Αδικία. Καταλαβαίνανε τι κάνανε, δηλαδή υπάρχει πλήρη συνείδηση, γι' αυτό και όταν του πιάσανε το. Παραδέχτηκαν. Μικρές ηλικίες.
Νέα παιδιά, δηλαδή, κοσάριδες, δηλαδή. Δηλαδή το παραδέχτηκαν και είπαν ότι η αφορμή και ο λόγος ήταν αυτός και αυτός και αυτός. Ήταν σαν να λέγανε. Ενοχλούμαστε με αυτά που βλέπουμε. Μπράβο, ακόμα δεν μας πιάσατε. Τόσες κάμερες ασφαλείας υπήρχαν στα σπίτια του Ορλάντο Μπλουμ, ας πούμε, ή των πλουσίων του Χόλιγουντ. Γιατί ακόμα μας έχετε ελεύθερο. Ήταν και μια πρόκληση, να δηλαδή. Να το πούμε γιατί. Τι έγινε με αυτά τα παιδιά τελικά. Θες να σου πω τι έγινε. Ναι. Οι κρέσπινες, ελαφρίες. Δηλαδή, εντάξει, κλέψανε, δηλαδή δεν είναι ότι... Τι κάνανε. Δεν σκοτώσαν κι άλλο. Φυσικά, δίκημα, ποινικό, δικάστηκαν, αλλά η φασαρία γύρω από αυτό είναι πολύ πιο σημαντική, αν κάποιος θέλει να την αναλύσει, να χαμογελάσει ή να το πάρει λίγο πιο βαθιά το γιατί από αυτό το τελικό. Αυτό τώρα είναι μια σειρά του Netflix ντοκιμαντέρ, δηλαδή βλέπουμε τα κανονικά πρόσωπα ή πήγανε και γυρίσανε την ιστορία και την κάνανε έργο. Κοίτα, αυτό έγινε γύρω στο 2007-2008, κάπου εκεί, αν δεν απατώμε. Έχει ξαναγίνει ταινία, έχει γίνει δεύτερη φορά ταινία με τη Σοφία Κόπολα, που λεγόταν Bling Ring, και τώρα αυτό δεν ήταν του Netflix, ήταν του Channel 4, και το Netflix είπε πολύ ωραία ιδέα, θα το πάρω να το δείξω και εγώ. Με το μεταξύ, και κάθε μέρα σχολούμαστε το Netflix. Όχλεψε και το Netflix, ναι, δηλαδή. Ασχολούμαστε κατά με όποιον βγάζει ωραία πράγματα και ξέρουμε. Κάνουμε προτάσεις, δείτε τα. Δεν είναι, μην έχουμε κανένα κέρδος ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Όταν έχουν ακριβώς ένα αληθινό γεγονός, που βλέπεις πόσο μεγάλη διαφορά έχει ο Τζέφρι Ντάμερ από το Watcher από αυτό, λες, οκ, για να δούμε τι ενδιαφέρον υπάρχει. Θες να δούμε την ιστορία. Φυσικά. Γιατί είναι όντως κάτι. Πώς ληστεύει κανείς έναν celebrity στο Hollywood? Πολύ απλά. Πρώτα επιλέγεις το στόχο. Μαθαίνεις τις κινήσεις του στα gossip sites ή παρακολουθώντας τους λογαριασμούς του στα social media. Βρίσκεις τη διεύθυνσή του στο ίντερνετ, μπαίνεις στο Google Maps, εντοπίζεις τις εισόδους του σπιτιού και τα φύλαχτα σημεία. Οδηγείς ως εκεί το βράδυ που ξέρεις πως ο Σταρ θα λείπει. Μπαίνεις στο σπίτι από μια πόρτα ή ένα φύλαχτο παράθυρο και αδειάζεις τις ντουλάπες του. Αυτό έκανε η παρέα του Bling Ring, η συμμορία του αστραφτερού μπιχλιμπιδιού, η Ρέιτσελ, ο Νίκ, η Αλέξης, η Διάννα, η Κόρτνη, ο Τζόνι και ο Ρόι. Ένα φθάδικο τσούρμα από πιτσιρίκια, εφήβους και νεαρά παιδιά, που από τον Οκτώβριο του 2008 στον Αύγουστο του 2009 κατάφερε να μπει κρυφά 50 φορές στις επαύλεις της Πάρις Χίλτον, της Λίντσι Λόχαν, του Ορλάντο Μπλουμ και άλλων στάρ και να κατακλέψει μετρητά ρούχα, τσάντες, ρολόγια, κοσμήματα, αξεσουάρ, εσώρουχα επώνυμων νίκων συνολικής αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Νεαροί παραβάτες ανάμεσά τους και παιδιά πλούσιων οικογενειών που τα παρακινούσε κυρίως η ματαιοδοξία και η λατρεία για τους celebrities. Την ιστορία τους έρχεται σήμερα να φωτίσει η σειρά ντοκιμαντέρ 3 επεισοδίων του Netflix με τίτλο The Real Bling Ring – Hollywood Heist. Στην εκπομπή μιλούν μόνο 2 από τους 7 πρωταγωνιστές της ιστορίας, η οποία πριν 12 χρόνια είχε προκαλέσει παροξυσμό στα αμερικάνικα μίντια, οι Αλέξης Νέγιας και ο Νίκ Προύγκο. Ο τελευταίος μαζί με τη Ρέιτσελ Λί ήταν αυτοί που τα άρχισαν όλα. Ξεκίνησαν κλέβοντας ακριβά αυτοκίνητα που έβρισκαν ξεκλείδωτα σε καλές γειτονιές. Έπαιρναν ό,τι έβρισκαν. Πεταμένες τσάντες, πορτοφόλια, πιστωτικές κάρτες που τις χρησιμοποιούσαν για να ψωνίζουν πανάκριβα ρούχα και αξεσουάρ. Στα καταστήματα υποδίονταν τους ηθοποιούς, τους στυλίστες. Κανένας δεν τους έκανε ενοχλητικές ερωτήσεις. Αυτή η εύκολη λία τους άνοιξε την όρεξη να χτυπήσουν το σπίτι της Πάρις Χίλτον. Αργότερα θα έλεγαν πως την επέλεξαν επειδή πίστευαν πως ήταν η πιο ανόητη και απρόσεκτη από όλους. Όπως αποδείχτηκε, είχαν δίκιο. Μπήκαν στη βίλια της από μια ξεκλείδωτη πόρτα και πήραν χιλιάδες δολάρια που βρήκαν τσελακωμένα μέσα στις πανάκριβες τσάντες της, κοσμήματα και αξεσουάρ. Η Πάρις μάλλον ούτε που κατάλαβε πως της έλειπαν. Το σπίτι της Χίλτον έγινε η αγαπημένη ντουλάπα αγορών της παρέας που χαρακτήριζε τις επιδρομές της βόλτα για ψώνια. Μπήκαν στην έπαυλη συνολικά 4-5 φορές ανενόχλητη. Αλλά στο τέλος έγιναν άπλιστοι. Έκλεψαν τα κοσμήματα της Πάρις αξίας 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή κατήγγειλε τη ληστεία και η ιστορία πήρε έκταση στον τύπο. Στη λίστα με τα θύματα της παρέας ήταν μεταξύ άλλων η Ρέιτσελ Μπίλσον, η Λίντσι Λόχαν, ο Μπράιαν Όστιν Γκριν και η Μέγαν Φόξ, ο Ορλάντο Μπλουμ και η Μιράντα Κέρ. Οι τελευταίοι επιλέχθηκαν επειδή η Κέρ ήταν μοντέλο γνωστού μπράντα ρούχων και η Ρέιτσελ τρελαινόταν γι' αυτά. Μοιάζει παράξενος λόγος, αλλά ίσως όχι και τόσο αν σκεφτεί κανείς το πλαίσιο της εποχής, τη λατρεία της διασημότητας, που τότε έφτανε σε ιστερική κορύφωση. Η συμμορία του Bling Ring λευτερούσε να είναι κομμάτι αυτού του εκλεκτού κύκλου των ανθρώπων που τους έλεγαν τα φώτα, να ζει όπως αυτή, να αστράφτει όπως αυτή. Έτσι φορούσαν τα κλεμμένα ρούχα τους στα κλαμπς, κυκλοφορούσαν με τα παπούτσια, τις τσάντες, τα κοσμήματά τους. Αυτή η μικρή λεπτομέρεια και μερικά βιντεάκια από τις κάμερες ασφαλείας οδήγησε τελικά την αστυνομία στα ίχνη τους. Ο Νίκ ήταν από τους πρώτους που πιάστηκαν. Στη δίκη που ακολούθησε, τα μέλη της συμμορίας ομολόγησαν την ενοχή τους και επέστρεψαν μέρος από τα κλοπημαία.
κατάφεραν να ξεμπλέξουν με μικρές ποινές. Το ενδιαφέρον είναι πως οι περισσότεροι έδειχναν να απολαμβάνουν την προσοχή των media, τις κάμερες, τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Επιτέλους, για πρώτη φορά, αυτή ήταν η στάρ. Επιτέλους, όλοι ήξεραν το όνομά τους. Ώστε σακούλες με τσαλακωμένα δολάρια, ε! Ανάμεσα στα άλλα. Και ακαμάτα. Και ξεκλείδω την πόρτα και μπαίναν έτσι. Μπορεί να την κρατούσε να σκεφτόταν μήπως κλείσουν οι τράπεζες. Μπορεί και αυτή τότε να σκέφτηκε ότι μπορεί μια μέρα να κλείσουν. Εμάς δεν κλείσαν οι τράπεζες και έλεγε ο καθένας κάτσε να προλάβω να κρατήσω ό,τι μπορεί. Α, για τα capital controls τα τσαλάκωνε. 500 ευρώ. Κάτω από το στρώμα. Αυτό λέω. Μπορεί η γυναίκα να έχει τέτοιες ανησυχίες. Γιατί σας φαίνεται, μπορεί να έχει πιο μεγάλα έξοδα και να χρειάζεται πιο πολλές σακούλες. Σακούλες, είπαμε. Δεν ξέρω, κι εγώ τρελάθηκα. Νόμιζα ότι ήταν τσαλακωμένα χαρτονομίσματα κάπου πεταμένα σε ένα ζευγάρι. Και να μην πάω να τα σιδερώσω, ρε παιδιά. Να το συνηθίσω. Σε σακούνα τα βάλει. Στι τσάντες. Στην τράπεζα. Τσάντες. Τσάντες. Ξέρω εγώ. Τσαλακωμένα πιάνουν και πιο πολύ χώρο, Ελένη. Έχεις προβλήματα πρακτικά μετά. Τσαλακωμένα λιγότερο χώρο. Τσαλακωμένα λιγότερο. Γιατί άμα είναι έτσι, έτσι σιδερωμένα. Εγώ σιδερωμένα το ονειρεύομαι. Να σε δω. Να σιδερωμένα το. Και τι στον κόσμο, θα μπορούσα άνετα, ε. Δηλαδή θα ψέκαζα και με νεράκι για να μου σιώνουν καλύτερα. Και για να μην παρεξηγηθούμε, η Πάρη Σκλήτων έχει δημιώσει πολλές φορές ότι είναι μια σκληρά εργαζόμενη γυναίκα. Δηλαδή, πολλοί άλλοι λένε ότι δεν κάνει τίποτα. Η ίδια λέει ότι δουλεύει από το πρωί στο βράδυ και συνέχεια φτιάχνει ιδέες, προϊόντα, τα υποστηρίζει, τα προμοτάρει κτλ. Μάλιστα. Για να κρατήσουμε μια ισορροπία. Τώρα που λέτε να σας πω για το Μάθιου Πέρι, το είδατε, δεν ξέρω αν είδατε, δώσει μια συνέντευξη στο People το περιοδικό, γιατί βγάζει ένα βιβλίο τώρα 1η Νοεμβρίου. Να το δούμε λίγο, γιατί κολλάει κάποια φορά το μυαλό μας για ποιον μιλάμε. Είναι ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, ο αγαπημένος μας. Ο αγαπημένος πολλών μαζί με τον Τζόι, δηλαδή ήταν το δίδυμο το αγαπημένο και αυτός που έκανε και, δεν ξέρω, έκανε και την καριέρα μαζί με Τζένιφερ Άνιστον, παίξανε σε ταινίες. Ξέρουμε ότι είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, με τις ουσίες. Όλα ξεκίνησαν όταν μπήκε στα Φιλαράκια στα 24 και ξεκίνησε, είχε ένα χτύπημα στο πόδι. Ξεκίνησε λοιπόν τα παυσίπονα, εθίστηκε στα παυσίπονα. Τώρα λοιπόν γράφει στο βιβλίο τα λεγόμενα απομνημονεύματά του και παιδιά λέει πράγματα τα οποία ενώ ξέραμε για τον εθισμό του, είναι σχεδόν. Σοκαριστικά. Σοκαριστικά, ναι. Δηλαδή λέει ότι παραλίγο. Τώρα είναι 53. Ο άνθρωπος λέει ότι στα 49 του έδιναν οι γιατροί 2% πιθανότητες να ζήσει, ότι ήταν τελειωμένο, είχε πάθει διάτρηση στο παχύ του έντερο, είχε σοβαρό θέμα πια. Πάρα πολύ σοβαρά. Ελένη, 5 μήνες στο νοσοκομείο, 2 εβδομάδες σε κόμμα. Το λέω γιατί είναι ο πιο χαρούμενος από τα Φιλαράκια. Ναι. Να ξέρετε δε ότι όταν πια και η παραγωγή της σειράς είπαν ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, δεν μπορεί να έρχεσαι υπό την επίρρεια ουσιών και να δουλεύεις, γιατί είχαν και ζωντανό κοινό αν θυμάστε. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Είχαν σταθεί οι υπόλοιποι εκεί και είχαν πει ότι αν φύγει ο Τσάντλερ, αν φύγει ο Μάθιου Πέρι, φεύγουμε κι εμείς. Ναι, είπε νομίζω ότι ήρθαν λέει σαν πιγκουίνι, όπως λέει στις κοινότητες των πιγκουίνων, άμα ένα είναι τραυματισμένο το προστατεύουν και τα υπόλοιπα, έτσι κάνανε για μένα. Ξέρεις, σκέφτομαι. Πόσο εύκολο, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο που ζει ένα πραγματικά δράμα και ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. 15 φορές προσπάθησε να αποτοξινωθεί. 15 φορές. Οι υπόλοιποι, ξέρεις τι λέγαμε, που παρακολουθούσαμε, που τον βλέπαμε, εμφανιζόταν μεθυσμένος κλπ. Λέγαμε αυτό. Άντε, αυτός είναι εντάξει, έγινε αλκοολικός. Δηλαδή, είναι άνθρωπο. Το θεωρούσαμε δεδομένο, δηλαδή, ότι θα ήταν τελειωμένος. Και πολύ εύκολα λέγαμε, εντάξει, οκ, okay, εθίστηκε στις ουσίες, δεν πειράζει. Κατάλαβες τι λέω. Άλλο ένα στο Hollywood που την πάτησε. Δεν πειράζει, αυτό είναι. Ότι είναι άλλο ένα στο Hollywood που την πάτησε. Έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι μπορούν να μπαινοβγαίνουν από τις κλινικές εύκολα, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο. Όμως το φοβερό. Ναι, συγγνώμη, θα σας πάω αλλού, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πολύ έξω από τον Μάθιου Πέρι και μόνο, γιατί είδα ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα για την προσπάθεια μιας διάσημης φωτογράφου, της Ναν Γκόλντιν, η οποία είχε εθιστεί να ξεριζώσει το όνομα των πασίγνωστων και πάρα πολύ πλούσιων Σάκλερ, της οικογένειας Σάκλερ, οι οποίοι είναι φαρμακοβιομήχανοι και ήταν σε όλες τις τέχνες και τα μουσεία ως χορηγοί και τα μουσεία αρνιόντουσαν να βγάλουν το όνομά τους, διότι αυτοί οφείλονται για την πανδημία των οπιοειδών φαρμάκων από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, που έχει κοστίσει τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους, ειδικά στην Αμερική. Και όλοι ξεκίνησαν εθισμένοι, ξεκίνησαν από παυσίπονα, τα οποία φυσικά ξέρετε πώς γίνεται με τις φαρμακευτικές κοινότητες, ότι πιέζουν μέσω lobbying τους γιατρούς να σας συστήνουν διαρκώς και να σας συνταγογραφήσουν και δυστυχώς πολλές φορές να τα υπερσυνταγογραφήσουν λέγοντας πάρε 3 τη μέρα, όλα είναι καλά.
με ένα συγκεκριμένο φάρμακο που δεν θυμάμαι και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε, το οποίο όμως έχει αποσυρθεί, έγινε μεγάλη ζημιά σε πάρα πολύ κόσμο. Και όλοι ξεκίνησαν από το ένα στραμπούλιγμα στον καρπό, ένα χτύπημα, κάποιος φώναγε κάπου και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν και ακόμα δεν μπορούν και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ο Μάθιου Πέρι είναι ένα από αυτά τα θύματα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι τραγικό. Και είναι τα ναρκωτικά που ο κόσμος παίρνει, όλοι μας παίρνουμε και δεν θεωρούμε ότι είναι. Διότι είναι φάρμακα γραμμένα σε κάποια. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μιλάμε για παυσίπονα που σου λένε ότι για να το πάρεις, να στο δώσεις στο φαρμακείο, πρέπει να υπάρχει συνταγή γιατρού και να υπάρχει κάτι σοβαρό. Δηλαδή να έχεις κάνει μια εγχείρηση, να έχεις κάνει κάτι που να πονάς πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Και πάλι μπορούν να σου πούνε αυτό, δηλαδή ότι θα το πάρεις δύο φορές. Όχι όμως ότι πάει ο καθένας στο φαρμακείο και λέει: ωραία, τι παυσίπονα έχετε με ουσίες μέσα. Όχι, να το πω, δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι, εννοώ συνταγογραφημένο. Συνταγογραφημένο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε στην ταινία. Πάμε στην ταινία, γιατί με περιμένει και το αγόρι αυτό, το ραντεβού μου της Πέμπτης. Μου έχει σπάσει τη μύτη με το φαΐ του, με έχει τρελάνει και μου λέει ότι είναι και εύκολη συνταγή. Πάντως από γεύση και μυρωδιά είναι το κάτι άλλο. Πες, Σάβα, που ήδη έφαγες. Πρόλαβε, πρόλαβε. Καράκι δοκίμασες. Εσύ κανονικά, πιατάρα. Δεν κρατιέμαι μακριά από το φαγητό, καταλαβαίνετε. Παπακώστας είναι αυτός. Άρα του άρεσε. Λοιπόν, Black Adam είναι η ταινία που με άρεσε. Την περίμενα πολύ χειρότερο, όχι ότι είναι καλή. Είναι η καινούργια ταινία με τον Dwayne Johnson, Παύλα The Rock. Και όπως λέγαμε και χτες, χρειάζεται να είναι υπερήρωας ο The Rock. Λέει, ποιος θα τα βάλει μαζί του. Ακριβώς, ούτως ή άλλως. Αυτό λέμε κι εμείς. Είναι ένας πλεονασμός, ας το πούμε έτσι. Είναι DC, δηλαδή όχι Marvel, δηλαδή είναι στην κατηγορία Superman, Batman, από εκείνη την γειτονιά. Και παίζει έναν αρχαίο σκλάβο, τον Τεθ Άνταμ, ο οποίος ενεργοποιείται και καλείται να σώσει μια πόλη στη Μέση Ανατολή, λίγο φανταστική, η οποία έχει καταληφθεί από μισθοφόρους και πάνε οι Αμερικανοί να επέμβουν με μια εταιρεία δικαιοσύνης υπερηρώων. Προείσταται ο Πιρς Μπρόσταν, που έτσι θυμίζει και λίγο Dr. Strange και λίγο συνταξιούχο James Bond. Τα ξέρει όλα, βλέπει το μέλλον, είναι λίγο δυσαρεστημένος. Το θέμα όμως, αν υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό, είναι ότι ο Dwayne Johnson δεν είναι ακριβώς ήρωας. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι κακός. Δηλαδή, οι άλλοι πρέπει να τον πείσουν ότι μπορείς, κάν' το, θα μας σώσεις. Τελικά, όμως, το μήνυμα, αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, είναι χρειαζόμαστε ήρωα ή κάποιον ο οποίος να μας βοηθήσει να το κατακτήσουμε μόνοι μας. Είδω το τρέιλερ του Black Adam, Ελένη. My son sacrificed his life to save me. These powers are not a gift, but a curse. Born out of rage. This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt. He's been asleep for 5,000 years. You find us a cell that can hold him, we'll take care of the rest. Who's on the team? I didn't bring a passport. We don't need passports. We're the Justice Society. Just a war going on. Black Adam, we're here to negotiate your peaceful surrender. Heard about at least three killings this afternoon. I'm not peaceful. Nor do I surrender. Here we go. I kneel before no one. You didn't come here to seek justice. You came to exact revenge. I never said I was a hero. Giving you respect, I expect the same thing. You believe you are not worthy. But fate does not make mistakes. I'll fight for you. You have two paths. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Πολύ σωστά. Φτάνει, φτάνει. Πόσο μπορεί ο άνθρωπος να αντέξει. Τώρα με συγχωρείς, να μιλάμε σοβαρά. Πολύ σοβαρά. Υπάρχουν ταινίες που τα τρέιλερ του, δεν λέμε αν είναι κακό, υπέροχο το τρέιλερ, αλλά έχουμε καταλάβει από την αρχή
Γιατί η ταινία πρόκειται, δράση και τα λοιπά. Υπάρχουν άλλες ταινίες που βλέπεις το τρέιλερ και λες: αχ, αχ, μ' άφησε πάνω στο καλύτερο να τρέξω να πάω να δω και τη συνέχεια. Αλλά το ήθελα και λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Εδώ έχεις καταλάβει, παιδιά, είναι δράση, σ' αρέσουν οι σούπερ ήρωες. Οι σούπερ ήρωες. Θέλεις να βλέπεις να γίνεται χαμός. Δεν χρειάζεται να σου παίξω ένα λεπτό τρέιλερ, αφού θα πας. Αν είσαι από την άλλη πλευρά από αυτούς που δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις. Είτε παίξω μισό λεπτό, είτε παίξω πέντε λεπτά τρέιλερ, δεν θα πας. Α, για αυτούς μιλάμε. Για αυτούς που το συζητάνε λίγο. Μα εδώ δηλαδή, έτσι έχω περιέργεια από εμάς εδώ. Άλλο εσύ που είσαι κριτικός, ξέχνα τα κριτικά σου και την κριτική σου. Θα πήγαινες, είσαι ο πελάτης του συγκεκριμένου έργου. Θα πας σινεμά. Εμένα είμαι άρρωστος, εγώ θα πήγαινα και από περιέργεια. Άλλο αυτό. Είναι το στυλ σου, ρε παιδί μου. Άκου. Γενικά έχω κουραστεί. Για να πω την αλήθεια. Έχω κουραστεί από όλο αυτό το είδος και την κατηγορία. Θα πήγαινε από περιέργεια, διότι τον Black Adam δεν τον έχω ξαναδεί σαν ηρωά. Δηλαδή θέλω να δω αυτό που δημιουργούν, όπως και το Eternals πέρσι της Κλοϊζά. Τι είναι αυτό, είναι κάτι ενδιαφέρον, όχι. Μα είναι μόνο του στέκει, το θα κολλήσει εκεί. Το έργο. Πολύ μετρίος. Αυτά είναι γενικό. Μετρίος, Ελένη. Θα το πω, δεν μπορώ. Σταμάτα εσύ, γιατί με δαμάζεις εσύ μετά, θα το πω. Πες, κάτσαμε, το συζητούσαμε πίσω τις κάμερες. Πάμε να φάω το κατάκραξε. Υδρώνει. Όχι, όχι, δεν τα λες καλά. Όχι, αλήθεια. Μα γι' αυτό σου λέω, ας τα πουλάκι μου. Πάμε να φάμε ένα κοτόπουλο, έλα. Για σηκωθείτε, παρακαλώ. Γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για κοτόπουλο. Μιλάμε για το κοτόπουλο του Νητσιάκου, αλλά και για την γαλοπούλα του Νητσιάκου. Ναι, και ξέρετε κάτι. Πολλές φορές κολλάμε στην ιδέα της γαλοπούλας, που ξέρουμε τι κρέας είναι η γαλοπούλα. Δεν υπάρχει πιο υπέροχο υγιεινό κρέας από αυτό. Αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ άνεση και ευκολία όσο έχουμε με το κοτόπουλο να πούμε στην κουζίνα μας και να κάνουμε συνταγές. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκε αυτό εδώ το παλικάρι ότι έχει μια συνταγή άχαστη, φανταστική και έχει δίκιο. Είναι υπέροχη. Αλλά σου λέει, εντάξει. Το πιο απλό είναι να πω και μπορώ να το πω. Παιδιά, αυτά που βλέπετε και κάνω, άμα θέλετε, κάνετε με κοτόπουλο. Αλλά γιατί να μην τα κάνω, σου λέει, που είναι ευκαιρία με τη γαλοπούλα να δείξω κάτι διαφορετικό. Πώς με κοιτάς έτσι, πες μου. Σταμάτα. Εσύ μη σταματάς να μαγειρεύεις. Αυτό έχω να σου πω. Μη σταματάς να μαγειρεύεις. Και θέλω και τηλεφωνικές γραμμές, γιατί κάποιοι από εσάς θα πάρετε και από 20 κιλά κοτόπουλα φανταστικά από την καρδιά της Ηπείρου. Μιλάμε για Νητσιάκος με χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και λίγες θερμίδες. Πάμε. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα είναι παίρνουμε μια συνταγή που συνήθως γίνεται με κοτόπουλο. Είναι το κοτόπουλο κατσιατόρε, το οποίο είναι κοτόπουλο του κυνηγού. Ναι. Και υπάρχουν δύο θεωρίες. Η μία είναι ότι γίνεται με ό,τι κρέας θέλουμε, με το οποίο ο κυνηγός στην Ιταλία γύρναγε στο σπίτι του και με τα υλικά αυτά έκανε ό,τι κρέας έβρισκε. Ή το άλλο που πιστεύω πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι αυτός ο κυνηγός, ο οποίος δεν έβρισκε τίποτα, γύρναγε σπίτι και πάντα υπήρχε μια κοντά στην αυλή να σφάξει, να τη φτιάξει. Κατάλαβες. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και επειδή είναι ένα πιάτο το οποίο έχει αρκετά υγρά, ήταν ευκαιρία να δείξω πώς το κάνουμε με τη γαλοπούλα, η οποία δεν έχει πολύ ενδομικό λίπος και πάντα ο λόγος που δεν τη μαγειρεύει κανένας είναι επειδή θα μας βγει στεγνή. Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή όταν κάνουμε δεν δίαιτα. Δεν έχουμε την εμπειρία από μικρά παιδιά. Το κοτόπουλο το ξέρουμε μες στο σπίτι μας και ξέρουμε να κάνουμε ακόμα και το πιο απλό τρόπο νόστιμο θα σου βγει. Να το βάλεις στο φούρνο με πατάτες. Τέλος. Με λάδι, λεμόνι, ρίγανη κτλ. Με τη γαλοπούλα εμείς σαν λαός δεν το είχαμε από μικρά παιδάκια στο σπίτι μας να έχουν τη γαλοπούλα. Ισχύει. Τα τελευταία αρκετά χρόνια μπήκε στη ζωή μας. Δηλαδή εγώ τη γαλοπούλα την έχω στο μυαλό μου τα τελευταία 15-20 χρόνια, το πολύ. Αυτό είναι λοιπόν που λέω, ότι ο άλλος λέει και πώς θα την κάνω και θα μου βγει σκληρή, θα μου βγει νόστιμη και πώς, δεν ξέρω συνταγές, τι αυτή να κάνω. Αυτή είναι η φήμη, ότι πάντα είναι στεγνή. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή, εγώ προτιμώ να βάλω γαλοπούλα για να τη βάλουμε στη ζωή μας, γιατί είναι πολύ πιο υγιεινή. Έχεις πολύ δίκιο. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, εγώ τι έκανα. Πήρα τη γαλοπούλα μου, την αλατοπιπέρωσα, την έβαλα λίγο σε αλεύρι, το οποίο αν θέλετε εσείς το αφήνετε το αλεύρι, αλλά εγώ το βάζω το αλεύρι για να μου πήξει και να μου κάνει ωραία παχύρευση σάλτσα. Το έβαλα λοιπόν εδώ πέρα με το ελαιόλαδο, να το θωρακίσω, να του κάνω ωραία κρούστα και να μαγειρέψω και το αλεύρι για να μην έχω αυτή την αλευρίλα μέσα στη σάλτσα μου. Και τώρα που μόλις το έβγαλα, έβαλα τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια ρουφήξανε όλα τα υγρά
Και μετά από μισό λεπτάκι αρχίζουν και βγάζουν τα υγρά τους και υγραίνεται πάλι ο πάτος. Θα τώρα προσθέσω καθόλου λάδι για να βάλω μέσα τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Καθόλου. Το λάδι που υπήρχε το τραβήξαν τα μανιτάρια. Άρα το λάδι υπάρχει μέσα στη συνταγή μας και είναι εδώ πέρα μέσα στο μανιτάρι. Υπάρχει επειδή για να μην κολλήσει το κρεμμύδι, λέω. Δεν θα κολλήσει καθόλου. Εντάξει. Γιατί με τη θερμοκρασία θα βγάλει τα υγρά του. Και αυτό? Ναι. Πάντως είναι φανταστικά νόστιμο. Ακούς το θόρυβο. Πώς δεν τον ακούω. Αυτό είναι το υγρό από τις πιπεριές και από το κρεμμύδι. Αυτά λοιπόν τώρα θα αρχίσουν και θα υδρώνουν. Άρα θα βγάλουν τα υγρά τους, θα ανακατευτούν με τα υγρά από τα μανιτάρια που συνεχίζουν να βγάζουν το νερό μαζί με το λάδι που ρουφήξανε πριν και θα αρχίσω εγώ λοιπόν να δημιουργώ μια σάλτσα. Αυτά, επειδή θα μαγειρευτούν μετά μαζί με τη γαλοπούλα, δεν θέλω πάρα πολύ ώρα να τα μαγειρέψω γιατί θα παραμαλακώσουν εδώ. Άρα θέλω λίγο να βγάλουν γεύση, να τα δω να μαλακώνουν λιγάκι και όταν θα βάλω τα υπόλοιπα υγρά μου. Έχεις μια τηλεφωνική γραμμή? Α, αυτό θέλω να τη σηκώσω. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας, ποια είστε? Η Σταματίνα. Η Σταματίνα. Καλώς ήρθες, Σταματίνα μου. Από ποιο μέρος? Είμαι από Αθήνα. Από την Αθήνα, πολύ ωραία. Σταματίνα μου, 20 κιλά, υπέροχα κοτόπουλα. Μιλάμε για νητσιάκο, ε. Δημοφιλέστατη και αγαπημένη εταιρεία από την Ήπειρο. Φιλάκια πολλά. Τι κάνεις εσύ εκεί, κόβεις? Εδώ κόβω φρέσκο μαϊντανό για να βάλω στη συνταγή που βγήκε από το φούρνο. Δεν το βάζουμε πρώτα γιατί θα μας μαυρίσει και θα μας πικρίσει. Οπότε τώρα που το έχω αυτό εδώ, θα το ανακατέψω να πάει παντού για να το σερβίρουμε. Αυτό λοιπόν πάει τέλεια και με μακαρόνια. Συγνώμη, που λατρεύεις εσύ. Θέλω να πάρω λίγο από εδώ πέρα μαϊντανούς και τέτοια, γιατί δεν θέλω να μυρίσει για να κουμπίσει πουθενά σε κανένα μάτι. Ωραία. Νοικοκυρά μου. Νοικοκυρά, βέβαια. Τι. Μόνο μπούκλα και χαμόγελο. Να λοιπόν, όλα τα κάνουμε. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν τώρα έχουν πάρει λίγο χρωματάκι και βλέπω ότι τα υγρά που βγάλανε στεγνώσανε πάλι. Το οποίο σημαίνει και έχουν πάρει και χρώμα. Το οποίο είναι το κατακάθι που έμεινε κάτω από τη γαλοπούλα και το αλεύρι και το λάδι. Τώρα είναι η ώρα να σβήσουμε με κρασί. Ξέχασα το σκόρδο. Δεν πειράζει, δεν θέλουμε να αρπάξει. Δεν μ' αρέσει να αρπάζει το σκόρδο. Μ' αρέσει το σκόρδο στο φαΐ, αλλά δεν θέλω να καίγεται. Λίγο θα ζεσταθεί το σκόρδο και θα μελώσει μέσα η σάλτσα. Έχω ανάψει το φούρνο μου στους 180. Και το ράφι μου είναι στη μέση. Ωραία. Σβήνεις με το κρασάκι λοιπόν. Μισή άρα το έχουμε κρασάκι και σε ψηλή θερμοκρασία. Ακριβώς. Να εξαρτημιστεί το κρασάκι μας. Εμείς θέλουμε ό,τι υγρό έχουμε εδώ πέρα μέσα να πάρει μία βράση. Αχ, το κρασάκι ωραία που μύρισε. Και έχουμε τώρα λίγη ώρα που θέλουμε να εξετμιστεί όλο το αλκοόλ από το κρασί. Θα μπορούσαμε να σβήσουμε, άμα θέλαμε, και με τσίπουρο, με ούζο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε κονιάκ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, το ούζο είναι για κρέας. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ φαγητό με ούζο, ενώ όταν είναι κρέας. Στα θαλασσινά είναι πολύ ωραίο και όχι σε όλα. Δηλαδή, εμένα στα μύδια δεν μου αρέσει το ούζο, μου αρέσει το κρασί. Αλλά σε άλλα πράγματα, ας πούμε στην γαρίδα, αν θέλω να κάνω ψητή, βάζω ούζο, μου αρέσει πολύ. Έχεις φάει σίγουρα χοιρινό με αστεροειδή γλυκάνισο? Ναι. Σίγουρα. Ναι. Επειδή φέρνει κοντά στη γεύση του ζουμί, πάρα πολύ αλλά κοντά. Δεν είναι το αλκοόλ αυτό μέσα, είναι φέρνει λίγο γεύση. Θα μπορούσε να χαμάσει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όταν θα μπορούσε εξατμίζεται να έχω κόψει φινόκιο να μου δώσει λίγο αυτή τη γεύση, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βάλω είναι το ίδια οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, έτσι το βλέπω, ότι μόνο με τα θαλασσινά. Εδώ έχουμε πάρει μία κονσέρβα ντομάτα και την έχουμε πολιτοποιήσει. Ναι. Και τώρα παίρνουμε όλες τις γαλοπούλες μας μαζί με τα υγρά που βγάλανε στο πιάτο. Και τα ρίχνουμε μέσα. Τα ρίχνουμε μέσα. Το στρώνουμε πάρα πολύ καλά να πάει παντού. Μπαίνει φούρνο. Θα βάλεις νερό? Δεν θα βάλω νερό. Και πώς δεν θα μας ερμηστεί το υγράκι του? Στο φούρνο η γαλοπούλα θέλει μόνο 10 λεπτά. Μα τι λες τώρα. Αν χρησιμοποιούσαμε κοτόπουλο με κόκαλο, δηλαδή μπούτια, θα του δίναμε 20 λεπτά. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα βάλουμε δεντρολίβανο και δάφνη και έφυγε για φούρνο. Για 10 λεπτά πάω να πιω καφέ και γυρνάω. Δεν μου λες, θα το σκεπάσεις, θα το βάλεις κάτι. Τι έτσι θα το βάλεις ανοιχτό? Σου είπα ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Μου το είπες. Τι κάνεις εκεί τώρα? Siri, set timer for 10 minutes. Έλα Χριστέ και Παναγία. Θα τρελαθώ. Δεν με λυπάται άνθρωπος, δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αυτά τα κάνεις με τη Siri? Αχου, θα τρελαθώ. Αλήθεια, δίνεις παραγγελίες και σιρεφάνι?
Α, έτσι, ευχαριστώ πολύ. Μάλλον είμαστε τις ίδιες σχολείς. Μάλλον δεν έχει τη Σύρη, έχει την Αλέξα. Δώστε μου και τη δεύτερη γραμμή γιατί πρέπει να φύγω. Καλησπέρα σας. Ελένη μου, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Αχ, 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 φιλιά και αγάπη σε όλους σας εκεί πάνω, σε όλους όμως. Δώρο για σένα, πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Εννοείται από τον Ιτσιάκο, την εταιρεία, την αγαπημένη μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλάκια πολλά. Ας ούρθω σε λίγο για να τσιμπολογήσω. Κράτα μου και πιπερίδες που και τρελαίνομαι. Δώστε μου ωραίες γεύσεις και δεν θέλω τίποτα άλλο. Και ωραίους ανθρώπους στην παρέα μου. Αερόμπικ. Έτσι. Σε είδα και την, πριν καμιά εβδομάδα, 10 μέρες. Πού συναντηθήκαμε εδώ. Κάτσε γιατί σου άφησα μια τρικούλα μου. Φορά στα μαύρα και το βλέπω. Εντάξει, την έβγαλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και λέω ρε παιδί μου, σα σκεφτόμουν και ήθελα να σε ρωτήσω σήμερα, Φάνη μου, καλώς μας ήρθες. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι, δεν σας φτάνουν οι αγωνίες σας, τα τρεξίματά σας, οι πρόβες σας, το ξεκίνημα, τα προσωπικά σας, τα οικογενειακά σας, ο καθένας τα δικά του. Έχετε και το τρέξιμο, όλοι σας εσείς, ηθοποιοί εννοώ, να βγείτε, να επικοινωνήσετε τη δουλειά σας. Και λέω, κάποιοι άνθρωποι το έχουν και με την κοινωνία. Το βλέπουν και σε λίγο. Πού να πιω ένα καφέ να μιλήσω. Θέλω. Μ' αρέσει και σαν βολτ. Κάποια άλλη. Τώρα είναι και να βρεθούμε. Έτσι και να βρεθούμε. Μια καλή αφορμή να σε βρω. Πού να σε βρω. Εδώ. Έλα τώρα, ρε Φάνη. Θέλω να μου πεις αν είσαι από αυτούς οι οποίοι είναι πιο ανάλαφροι σε αυτό. Λένε ναι, μωρέ, θα πάω. Μπορεί να μην πάω σε 5 εκπομπές. Θα πάω σε 1-2 ας πούμε. Είμαι εντάξει, μ' αρέσει. Ή είσαι από τους άλλους που λένε τώρα αυτό το κομμάτι. Γιατί άλλοι νιώθουν άβολα να μιλήσουν. Όπως το πες. Σε 1-2 εκπομπές μ' αρέσει. Θα πάω. Ναι. Μέχρι εκεί. Όταν όμως έχεις και θέατρο και τηλεόραση και γενικώς καινούργια ξεκινήματα και αυτά, δεν μπορεί να μην αισθάνεσαι κι εσύ την ανάγκη ότι ναι, πρέπει να βγω κι εγώ να μιλήσω. Γιατί ξέρεις, είναι και ταλέντο ποιος σου μιλάει για κάτι. Επίσης, άμα είσαι και περήφανος για τη δουλειά αυτή που έχεις κάνει, τότε θέλεις και πολύ να το μοιραστείς. Και φεύγει από το κομμάτι της υποχρέωσης για τη δουλειά, αλλά πάει στη χαρά να το μοιραστώ μαζί με τους άλλους. Να πω στον κόσμο πραγματικά ότι αυτή τη δουλειά την αγαπώ, την πιστεύω και ότι αξίζει κανείς τον κόπο σήμερα το βραδάκι, 10 και 40 να κάτσει να μας δει ή να έρθει στο θέατρο 9 η ώρα και να μας απολαύσετε. Γιατί είμαστε λοιπόν, πολύ χαρούμενοι. Ένα-ένα, γιατί για όλα θέλω να πούμε. Καταρχήν. Πες μου κάτι, εσείς με τον Χριστόφορο καθίσατε να δείτε το έργο πριν βγει στην τηλεόραση. Δηλαδή, κάτσατε μια μέρα να πείτε, πόσοι είμαστε, ρε παιδί μου, 15, λέω εγώ τώρα, τυχαίο το νούμερο, οι πρωταγωνιστές, δεν ξέρω. Να κάτσουμε να το δούμε πριν να μην έχουμε αυτή την αγωνία της τελευταίας στιγμής. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο. Ωραία, το είδατε. Είδαμε το πρώτο επεισόδιο και το χαρήκαμε. Αλλά όταν είμαστε όλοι μαζί, δεν βλέπεις ακριβώς το επεισόδιο, γιατί ήταν πάρα πολύ συγκινημένοι όλοι. Ξέρεις τώρα, όταν έχει γίνει ένα τόσο ωραίο ταξίδι. Πραγματικά ήταν μια μοναδική εμπειρία. Δεν το λέω τώρα γιατί ευλογούμε τα γένια μας. Όσοι ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ένα υπέροχο ταξίδι και ένα ωραίο δώρο γιατί το ταξίδι έγινε στους Παξούς. Οπότε όλοι δώσαν τη δική τους, ήταν όλοι στο να φτιαχτεί αυτή η δουλειά καταπληκτικά και τους έλεγα συγκινημένοι. Μου βλέπαν αυτό που έγινε τελικά και πιο πολύ συγκίνηση του δούλεψε παρά ό,τι βλέπαμε το επεισόδιο. Μπορούσατε να φανταστείτε. Καλά, από άποψη αισθητική, όλοι ξέρετε. Ναι, ξέραμε τώρα τι. Τι φτιάχνει ο Χριστόφορος. Αλλά επειδή αυτό το δουλεύατε από πέρσι. Και δεν ξέρω, μην το συζητάγατε και ακόμα νωρίτερα από τότε που πήγατε στους Παξούς, δηλαδή πέρσι το Σεπτέμβριο. Είχατε την αγωνία να το δείτε. Γιατί είναι αλλιώς όταν το κόβουμε, το ράβουμε και το ενώνουμε και το βλέπεις συνολικά, και αλλιώς να βλέπεις κομμάτια-κομμάτια. Και βεβαίως να ξέρεις τι θα φτιάξει ο Χριστόφορος. Είχατε αυτή την αγωνία. Τι την είχαμε. Ότι δηλαδή όταν θα το κεντήσουμε όλο αυτό, θα το ράψουμε όλο μαζί, πώς θα είναι. Κοίταξε, όταν κάνεις κάτι για το οποίο έχεις ήδη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το αίσθημα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχεις δει τους συναδέλφους σου, τους έχεις χάρη, έχεις δει τα πλάνα, έχεις καταλάβει ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που φτιάχνεται. Και επειδή αυτό ήταν να προβληθεί πέρυσι τον Απρίλιο και είχαν όλοι μπει σε ένα τρύπο ότι όπα έρχεται, το δούμε και ξαφνικά stop, θα πάει του χρόνου. Η αναμονή έγινε τεράστια. Οπότε τώρα ήταν η στιγμή και το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Είναι δυνατόν τέτοια δουλειά να μην έχεις την αγωνία να τη δεις. Με τον Χριστόφορο μιλήσατε κατευθείαν για αυτόν τον ρόλο. Ναι. Κατευθείαν. Κατευθείαν. Αλλά ο Χριστόφορος με πήρε και μου λέγε σκέφτομαι αυτό και τα λοιπά. Και του λέω ναι. Μου λέει δεν θες να διαβάζεις. Λέω όχι. Δεν σημαίνει όχι. Σίγουρα λέω ναι. Μα να μην διαβάζεις εγώ το επεισόδιο. Δεν θέλω. Λέω ναι. Στον Χριστόφορο λέμε ναι. Ακαριέα. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Κοίταξε, λες ναι γιατί ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο στέκεται. Λες ναι, όχι γιατί ο Χριστόφος κάνει πολύ καλές δουλειές απλά. Γιατί ο Χριστόφος είναι ένας σπουδαίος συνεργάτης. Είναι χαρά να δουλεύεις μαζί του.
σε βάζει γρήγορα στο δικό του όνειρο. Είναι ένας άνθρωπος που είναι μαέστρος κυριολεκτικά σε όλα, από το κομμάτι της παραγωγής μέχρι το κομμάτι της επικοινωνίας. Είναι παντού, πανταχού παρών. Δεν μεταφέρει το άγχος του σε κανέναν. Το κρατάει για τον εαυτό του. Είναι ανοιχτός, ακούει τους πάντες. Θα συνεργαστεί με όλους. Και είναι αφοσιωμένος 100% σε βαθμό που όταν βλέπεις ότι ο leader της δουλειάς στερείται τα πάντα για να καταφέρει να φέρει ένα αποτέλεσμα, τι θα πεις εσύ, έχω πρόβλημα με τον ήχη μου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, φεύγω, διαφημιστικά μηνυματάκια, θα γυρίσουμε να δούμε λίγο έτσι από το σημερινό επεισόδιο και να μας πεις δύο λόγια για αυτό το χαρακτήρα, ο οποίος δείχνει σε όλα υπέροχος, καταπληκτικός, αλλά δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, από αυτά που είδαμε, κάτι με τα λεφτά, κάτι με το γιο, ό,τι προλάβαμε να δούμε τώρα στο πρώτο επεισόδιο, γιατί, εντάξει, είναι μικρά ακόμα αυτά, είναι τύπου, μωρέ, μήπως δεν είναι τόσο ωραίος όσο φαίνεται. Έτσι ωραία που μπαίνεις, λέει, το βλέπεις, λες, ωραίος τύπος είναι αυτός, ευχάριστος, χαρούμε, οικογένειά του, όλα καλά, εντάξει, για τις φιλοδοξίες του, το δημαρχηλίκιο του, ωραία. Αλλά τα υπόλοιπα, λέω, που βλέπεις, λίγο μάζεψε το γιο σου στον γείτονα, λίγο τις σακούλες με τα λεφτά που τοποθετούσε. Τι είναι αυτά τα λεφτά, πού βρίσκονται τόσα λεφτά, ποιος τα φέρνει, γιατί, τι έγκλημα κρύβεις μέσα σου? Θα παραμείνω ανοιγματικός. Έτσι, διαφημίσεις. Τι λέγαμε, ξέρεις πόσο χαίρομαι να σε βλέπω και ξέρεις πόσο μου αρέσει να κάνω κουβέντες μαζί σου. Και ξέρεις γιατί, πρώτον γιατί μιλάμε πολύ άνετα και δεύτερον γιατί, ρε παιδί μου, είσαι πολύ ανοιχτό σε όλα. Να συζητήσεις τα πάντα και λες αλήθειες. Τώρα, φτάσαμε μέχρι την ταινία του που είδαμε πριν από 5 χρόνια και μου άρεσε πάρα πολύ και το συζητάγαμε ξανά. Τέλος πάντων. Ξελογιαστήκαμε. Λοιπόν. Ναι. Όμως σήμερα μιλάμε για Μαέστρο, δεύτερο επεισόδιο. Μια σειρά λοιπόν η οποία έδειξε πόση ανταπόκριση είχε από τον κόσμο. Και έχω πει πολλές φορές ότι καμιά φορά δημιουργούνται αναμονές και δεν ξέρω πάντα αν είναι για καλό. Καμιά φορά η πολύ τρελή αναμονή, γιατί είχε αναμονή η σειρά του Χριστόφορου. Εάν αυτό που περιμένει ο άλλος να δει δεν του το δώσεις, μπορεί να γυρίσει τούμπα. Δηλαδή, βέβαια, να σε πάει κατευθείαν στο. Πώς να σου το πω, να πούνε όλοι μαζί αυτοί που το πέτυχαν, αλλά δεν είναι αυτό που περιμένει. Να ξεφουσκώσει αμέσως. Να ξενερώσεις, ναι, με αυτό. Ναι. Εδώ είναι και κάτι ακόμα που θέλω να πω σε σχέση με τον Χριστόφορο, ότι είναι ένας δημιουργός ο οποίος ξέρει ότι ο κόσμος έχει μεγάλες προσδοκίες από αυτό. Και ένας δημιουργός που το ξέρει. Δεν του δημιουργεί βάρος. Δεν του δημιουργεί. Του δημιουργεί, λέει. Και όταν κάνεις ένα τέτοιο προϊόν, σε ένα τέτοιο επίπεδο, που θέλει να συγκριθεί με τα πράγματα που βλέπουμε όλοι και θαυμάζουμε, γιατί και η γενναιότητα που θέλει αυτό μέσα του. Γιατί πια ο Χριστόφορος νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ ώριμη φάση. Είναι ίσως πιο ώριμος από ποτέ. Γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά τι ήθελε και στο γύρισμα. Με μια αυτοπεποίθηση, η οποία από ένα σημείο και μετά ήταν και λίγο ενοχλητική. Καλά, να μην κάνουμε ακόμα μια λήψη. Έτσι, για το καλό, βρε παιδί μου. Μια στο. Όχι, ρε παιδί μου, το έχω. Βρε, μια ακόμα, να βρίσκεται. Άνθρωπος είσαι. Κάπου κλώσει. Έπιασε ένα καφέ. Λέρωσε το πλάνο. Να έχουμε ένα δεύτερο, ρε παιδί μου, να βάλουμε. Όχι, δεν ήθελε. Και αυτό για ο λόγος ήταν γιατί ήξερε πολύ καλά τι θέλει. Ένας άνθρωπος που διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο το άγχος του, το άγχος όμως ενός, το να φέρω ένα πολύ ψηλό αποτέλεσμα, αντάξει των προσδοκιών, έτσι, χωρίς να το μεταφέρει στο περιβάλλον, γιατί ξέρουμε. Φυσικά. Πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με πολύ λιγότερα πράγματα, 17 εκρήξεις στο δευτερόλεπτο θα τις είχαμε, ας πούμε. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος όχι μόνο μοιάζεται, φροντίζει τους ηθοποιούς, φροντίζει το συνεργείο του και την ίδια στιγμή είναι πολυεργαλείο. Εγώ τον λέω Ken Wood, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά δεν κάνει πειράζει, και. Δικιά μας δεν είναι. Όχι, δεν είναι δικιά μας ιδέα. Εννοώ, συνεργαζόμαστε κι εμείς εδώ. Δηλαδή, ναι. Γιατί ο άνθρωπος τα κάνει όλα και τα κάνει αγόγγιστα, χωρίς παράπονο, χωρίς τίποτα. Δουλεύει γιατί μέσα του έχει δει αυτό που θέλει να μοιραστεί με τον κόσμο. Πάντως, εγώ πολύ απλά θέλω να πω ότι και στην τηλεόραση να μην δούλευα, να μην ξέρω πώς έχει πάει η σειρά. Με το που ήρθα στη δουλειά μου το πρωί και μέχρι να έρθω, φεύγοντας από το σπίτι μου, μέχρι να έρθω εδώ και να ξεκινήσει η εκπομπή μου, όλοι είχαν να μου πούνε για το έργο του Χριστόφορου, όλοι. Από εκεί κατάλαβα ότι λέω δεν χρειάζεται. Δηλαδή το καταλαβαίνεις από τον κόσμο, από αυτά που σου λέει. Πω πω, είδες αυτό, είδες εκείνο, καταπληκτικό, το είδαμε όλο. Πότε θα έρθει το επόμενο επεισόδιο. Ήτανε αυτό που λες, το κατάλαβα. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τώρα μια σκηνή από το σημερινό επεισόδιο. Σήμερα το βράδυ, 11 παρα 20. Το δεύτερο επεισόδιο και μην ξεχνάτε, αν και τα ξέρετε πια πολύ καλά, ότι μιλάμε για μια σειρά που είναι 9 επεισόδια μόνο. Και με το καλό και για την επόμενη σεζόν. Πολύ καλό. Πάμε να δούμε.
Και του λέω, εσύ έχεις το δικό σου θέμα. Ο άνθρωπος ήρθε να κάνει μια σοβαρή συζήτηση, μια καταγγελία. Είδε την άλλη μπλε από το ξύλο. Και εσύ μπαίνεις στο θέμα. Το γιο μου όμως. Λοιπόν, είναι μικρά κομμάτια της κοινωνίας μας. Δηλαδή, τι συζητάμε συνεχώς με αφορμές διάφορες που βλέπουμε γύρω μας να γίνονται, που ακούμε και ενημερωνόμαστε από δελτία, από ειδήσεις, από τα πάντα. Και δεν μένω σε μια ιστορία. Γενικά λέω. Μιλάω γενικά. Τι είναι αυτό λοιπόν, είναι ότι κοντά μας, γύρω μας, δίπλα μας, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτό που λένε πολλές φορές. Καλά, δεν το φανταζόμουν γι' αυτό. Μα ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Να. Δεν ξέρω τι κρύβει ο ρόλος σου, αλλά ότι κρύβει το ξέρουμε. Έτσι. Η πρώτη εικόνα, πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ γλυκός με αυτόν, η οικογένειά του, ο κόσμος, σε όλα τα θέματα κοντά κτλ. Κι όμως, δεν σε ξέρουμε. Και αυτή είναι η αλήθεια όμως. Έτσι δεν είμαστε. Συγγνώμη, τώρα, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Αυτό δεν είπα τώρα. Βλέπουμε πράγματα και λέμε. Ανθρώπους που ήταν υπεράνω πάση υποψίες για το οτιδήποτε και ξαφνικά είναι μπλεγμένοι στα πιο σκοτεινά πράγματα της ανθρώπινης ψυχής, ας πούμε. Και πόσα σκοτεινά πράγματα μπορεί να κουβαλάει η κάθε ψυχή. Από αυτά που πολλές φορές λέμε μόνο σε ταινίες, είναι υπερβολικά, είναι υπερβολές, είναι σπανιότατα, είναι. Δεν ξέρω. Και ξαναλέω για να μην γίνουν και παρεξηγήσεις. Δεν μιλάω για μία περίπτωση. Μιλάω για πολλά διαφορετικά πράγματα. Γιατί και μέσα στο έργο έχουμε δει πολλά. Δηλαδή, ας πούμε, η σκηνή του Χριστόφορου με την Κλέλια. Που ενώ γνωρίζονται από τα, δεν ξέρω, από αυτά τα δίκτυα, τα Tinder, δεν ξέρω πώς λέγονται. Βρίσκονται. Του αρέσει, της αρέσει, αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Και τη λέει, μα πόσο χρονών είσαι. Θέλω να πω, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Να με ρωτήσει, να πει: ωραία κοπέλα, τι με νοιάζει εμένα τώρα, εγώ τη βλέπω. Αυτό ήταν το ραντεβού έτοιμο. Ναι, κατάλαβες. Αυτό θέλω να πω. Ότι πολλά κομμάτια της κοινωνίας μας πέρσι γυρισμένα και ίσως στο μυαλό του Χριστόφορου, μπορεί και τρία χρόνια πριν και τέσσερα. Αλλά κάπως έτσι συμβαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή για το ξύλο δεν μιλάει κανείς. Ξέρεις κάτι τώρα. Το έχουμε κάνει και ό,τι είναι και το λιγότερο. Λες υπάρχουν πολύ χειρότερα. Μα τι, όλα να άσχημα. Να σου θυμίσω τώρα που λέμε για το ξύλο, ότι όταν ήμασταν εμείς μικρά, πριν από 20 χρόνια, καταλαβαίνετε. Βεβαίως, εμείς μικρά, έχεις δίκιο. Μικρά, το ξύλο ήταν αυτονόητο. Εγώ θυμάμαι μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού, το θυμάμαι, μάλλον μέχρι την Τρίτη Δημοτικού, γιατί έτυχε να έχω άντρα δάσκαλο στην Τρίτη Δημοτικού. Θυμάμαι ότι έμπαινε μέσα και είχε πάνω στο τέτοιο μία βέργα. Και θυμάμαι πολλές φορές να λέει σε παιδιά, άνοιξε το χέρι σου και να χτυπάει το χέρι μέσα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Αυτά τα θυμάμαι. Μετά εξαφανίστηκαν αυτά από τη ζωή μας. Τώρα, εσύ μιλάς για το αν μέσα σε ένα σπίτι ο πατέρας τραβήξει ταυτί ή η μάνα ρίξει στο μπούτι. Και δεν το λέω, δεν το χαμηλώνω. Δεν το χαμηλώνω, απλά λέω και στο σχολείο το θυμάμαι. Δηλαδή, ένας ξένος άνθρωπος, γιατί, επειδή ξέρω εγώ, μίλησε εδώ ένα παιδάκι το 7χρονο στο άλλο παιδάκι και τι έγινε. Και τι έγινε, είναι τόσο δηλαδή πια να. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα όπως τα βλέπαν τότε. Και όταν πήγαινε στους γονείς σου και έλεγες, ξέρεις, την έφαγα από το δάσκαλο, σου έλεγε καλά σου έκανε. Γιατί θεωρούσε δεδομένο ότι ήσουν τόσο άτακτος, ας πούμε, που σε έβαλε σε τάξη. Αυτό το παιδαγωγικό σύστημα. Έτσι. Με αυτά όμως μεγαλώσαμε. Αυτά γίνανε πεπιθήσεις μας. Γίνανε ήθη και έθιμα που τα ακούμε συχνά πυκνά. Και πολύ γρήγορα, αφού τη τρώει και ο Γιώργος, τη τρώει και η Ελένη, τη έφαγε και ο Φάνη. Πού είναι το κακό, σιγά. Όλοι τη τρώνε. Μια χαρά δεν είναι. Τι προβλήματα έχετε. Αυτό μέχρι να αλλάξει και να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά, πήρε πάρα πολύ χρόνο και όπως βλέπεις δεν έχει τελειώσει. Όχι. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία στο μεταβατικό στάδιο. Πήρε. Έχει πολύ δίκιο. Και το ωραίο με το σενάριο είναι ότι ο Χριστόφορος βάζει το ένιγμα. Δηλαδή βάζει την ερώτηση. Κάνει το γρίφο και αφήνει το θεατή να τοποθετηθεί αυτό. Να πάρει αυτό τη δικιά του θέση. Και αν έχει κάνει λάθος, να το βρει μπροστά στη ζωή του για να το αντιμετωπίσει εκεί και να δώσει τις απαντήσεις του. Θα μου δώσει καμιά απάντηση για το ρόλο σου. Δώσε μου λίγο, ρε παιδί μου. Πες μου κάτι παραπάνω. Καταρχήν, η γυναίκα σου ξέρει ότι έχει θέμα μαζί σου, το καταλάβαμε. Ξεκάθαρα. Αλλά ξέρει αυτά που εμείς δεν ξέρουμε τουλάχιστον. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Άρα τι, δεν μιλάει, γιατί σε φοβάται. Πλάνο στο πρώτο επεισόδιο που είμαστε μαζί στα λεφτά. Ναι, εντάξει. Άρα ξέρει από πού έρχονται τα χρήματα. Μπορεί η γυναίκα να μην. Αλλά κρατάω το ότι ξέρει. Σε φοβάται. Δεν έχει περιθώρια. Της αρέσει αυτός ο τρόπος ζωής. Είναι ερωτευμένη με τον άντρα της και σε όλα είναι ναι. Είναι ένας εγκλωβισμός που έρχεται πολύ ωραία, όπως το ακούμε τον τελευταίο καιρό πολύ έντονα, από μια λέξη που λέγεται χειραγώγηση. Και ο τρόπος που χειραγωγούμε στην καθημερινότητά μας είναι όσο πιο ανεβασμένο το level, τόσο πιο εκλεπτισμένος και ο τρόπος της χειραγώγησης. Μάλιστα. Δηλαδή, στο πιο χαμηλό level είναι με το φόβο, τον άμεσο, τον ξυλοδαρμό, θα σε σκοτώσω, θα σε πνίξω, θα σε κάνω. Σε ένα άλλο επίπεδο σε πνίγω με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή, το κάθε level ζωής, ανάλογα με το status που έχει ο καθένας, έχει τον αντίστοιχο τρόπο να χειραγωγεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας αφήσουμε το μαέστρο, ούτως ή άλλως είναι η μέρα του, θα τον δούμε το βράδυ. Και θέλω να μου πεις λίγο και το θέατρο Ακροπόλ, τη δεύτερη σεζόν στον Κουρέα της Σεβίλης. Πέρσι τα είπαμε για τον Κουρέα. Θέλω να μου πεις πρώτον, στο ξεκίνημα της καινούργιας σεζόν, αν έχετε αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, θα... Και αν επίσης αυτοί που ήρθανε πέρσι και το είδανε, μπορούν να έρθουν και αφέτος. Μπορούν. Θα δούνε κάτι λίγο διαφορετικό ή η παράσταση που ξέρουν και αγαπάνε. Εξαρτάται στη φάση που το είδανε, γιατί είναι ένας ζωντανός οργανισμός η παράσταση, εξελίσσεται, έτσι. Αν το δουν στην αρχή, δεν θα δουν κάτι διαφορετικό. Αν το δουν προς το τέλος, δεν θα είναι πολύ διαφορετικό. Επίσης, έχουμε κάποιες αλλαγές στη διανομή. Ήρθε ο Δημήτρης Οντάσκας στη θέση του Γιώργου του Σημεωνίδη και η Νεφέλη Κουλούρη στη θέση της Νίκης Βακάλη, που έχουμε κάποιες αντικαταστάσεις. Αλλά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μαζί με το σύζυγο, λέω πάντα, το Βασίλη Καραλαμπόπουλο. Ναι, ρε, τι σχέση και αυτή. Είναι, ναι. Πώς έχετε δέσει έτσι? Δεν ξέρω, με μάγεψε. Κι αυτός. Τελικά εσύ. Και τον τόπο του, μαγευόμαι. Άμα σου μιλήσουν στη γλώσσα σου, όποια είναι αυτή, πραγματικά ενθουσιάζεσαι και αλήθεια. Τα δίνεις όλα. Αλήθεια. Δηλαδή, είδες, μιλάμε τώρα για δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Και πραγματικά και σαν... Έτσι, σαν χαρακτήρες όπως έχω στο μυαλό μου, είναι λίγο διαφορετικοί. Θα έχουν και κοινά, βέβαια, μιλάω. Έχουν κοινά. Επίσης, να πω ότι και τους δύο τους θαυμάζω πάρα πολύ. Έτσι. Είναι πολύ βασικό. Δηλαδή, τους θαυμάζω, τους εκτιμάω πάρα πολύ. Είναι βασικό για να συνεργαστείς ή είναι βασικό για να αφαιθείς? Θα σου πω. Το βασικό για να συνεργαστώ είναι το πρόσωπο να έχει συνέπεια λόγου και έργου. Αν το πρόσωπο έχει συνέπεια λόγου και έργου, είναι πολύ βασικό για να συνεργαστώ. Δηλαδή είπαμε α, αλλά τελικά ήταν λίγο β, σ, αλλά ακουμπάει και λίγο στο γ, εκεί δεν βγάζουμε άκρη. Όταν λέμε α και εννοούμε α, είναι μια πολύ καλή βάση για να συνεργαστούμε. Έτσι. Επίσης, είναι και οι δύο πλάσματα με εξαιρετικές ποιότητες. Βρε Φάνη, μιλάμε όμως συνέχεια για άντρα. Με γυναίκα έχει συνεργαστεί τόσο καλά που να πεις, ναι ρε, αυτές τις δουλειές που έκανα με αυτήν. Τώρα που θέλω πολύ να ξανασυναντηθώ. Έχω έτοιμη την ερώτηση. Με την κυρία Σπυράτου που κάναμε μαζί τώρα, τον Κουρέα της Σεβίλης. Είναι η μεγαλύτερη κυρία για μένα του θεάτρου. Με πάρα πολύ τυχερός και εγώ και ο Βασίλης που κάτω από τη δική της μπαγκέτα κάναμε τον Κουρέα και αυτή την παράσταση που την έχει φτιάξει με τέτοια αγάπη, με τέτοια συνέπεια, με τέτοια δηλαδή η γυναίκα δεν μας αγαπάει τόσο πολύ και μας το μεταφέρει. Ναι, αλλά μιλάμε για μια γυναίκα που δεν κάνει τη δουλειά που κάνετε εσείς στο συγκεκριμένη φάση. Είναι σκηνοθέτης, ηθοποιός, έχει παίξει ηθοποιός, χορεύτρια. Έχετε παίξει μαζί? Μαζί δεν έχουμε παίξει. Αυτό θέλω στο να θέατρο, σου πω. Γι' αυτό μιλάω εγώ. Σε οποιοδήποτε χώρο, στην τηλεόραση, στο θέατρο. Που να πεις, ρε παιδί μου, τι ωραία, το ευχαριστήθηκα. Τώρα ναι, δεν θέλω να λέω τέτοια, γιατί θα πούνε μετά ότι αρχίζω και βαφκαλίζουμε. Έχω δουλέψει με τη γυναίκα μου στον Παπαμητρέχη. Πε μου για τη γυναίκα. Μια από τι ωραιότερε συνεργασίε που έχουμε κάνει στην ελληνική τηλεόραση. Πάρα πολλά χρόνια εδώ στο Μέγκα δεν ήσασταν. Στο Μέγκα είμαστε, εδώ γνωριστήκαμε. Το Μέγκα μας, το Love Story σας. Το ζέστανε το θέμα. Εδώ ήταν. Ναι, εμείς κάναμε, ας πούμε, μια σειρά γάμου, που λένε κάποιοι άλλοι κτλ. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, νομίζω, για τους δυο μας τότε. Εσείς από τότε έχετε ξανασυζητήσει ποτέ ότι, ρε παιδί μου, δεν μας έχουν σκεφτεί? Ή μπορεί στην αρχή να μην θέλαμε να ξαναπαίξουμε μαζί, αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια. Κοίτα, και είναι γιατί λίγο όχι, δύσκολο, γιατί και το δύσκολο κομμάτι είναι το θέμα της οικογένειας. Για να λείπουμε και οι δύο από το σπίτι, όσο τώρα από τα παιδιά μας μεγαλώνουν. Ξέρεις αυτόν εδώ ανάμεσά μας? Δεν τον βλέπω. Τον ξέρω, ναι, ναι, τώρα τον είδα. Ποιος είναι αυτός ο πιτσιρίκος? Πώς άλλαξε έτσι, Παναγία. Δηλαδή, τώρα το είδα και φαρμακώθηκα. Δεν ξέρω το παιδί. Με συγχωρείτε, ποιο είναι το παλικάρι? Καμία επαφή δεν έχουμε με τον κύριο. Σας παρακαλώ, βάλτε μου τον καλό. Ναι, όντως, έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις αλλαγή αρκετά τα χρόνια πριν. Τώρα τα βάφω, δεν είναι το φυσικό μου χρώμα. Βέβαια, για το ρόλο το κάνω. Για το ρόλο το έκανα, να τα λέμε αυτά. Μπράβο, Βρεζί, Έλλη μου. Είδες, τα είχα πει και θυμήθηκες. Ναι, πραγματικά, έχεις δίκιο. Απίστευτο, ναι. Πλάκα έχουμε. Όταν λοιπόν στις δουλειές τις δικές μας, όταν αρχίζουν και βγαίνουν κασέτες από το παρελθόν, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια. Γιατί όταν είσαι μέσα σε αυτό και τρέχεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ούτε τον χρόνο, ούτε τις στιγμές, ούτε τίποτα. Και είμαι σίγουρος όταν κοιτάς και εσύ παλιότερες δουλειές σου, δεν μπορεί. Μπαίνεις και λίγο στην ψυχολογία του πώς ήμουν τότε. Πώς αισθανόμουν. Τι ήταν πιο εύκολο στη ζωή μου. Τι ήταν όμως πιο δύσκολο. Γιατί. Κοίταξε, πάντως αυτή ήταν μια δουλειά στην οποία είμαι πολύ χαρούμενος. Και είναι μια δουλειά που με βοήθησε επίσης να καταλάβω ότι καταλαβαίνω ή διεκδικώ τις συνθήκες που θέλω γύρω μου στη δουλειά που θα με κάνουν να είμαι χαρούμενος. Και επειδή έχω σημεία αναφοράς που ξέρω ότι εκεί ήμουν χαρούμενος, εκεί ήμουν χαρούμενος, ψάχνω πάντα να υπάρχουν οι συνθήκες αυτές που θα με κάνουν χαρούμενο. Και ήταν μια δουλειά που ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Εμένα πάντα με κάνεις χαρούμενο όταν σε βλέπω. Σου λέω, σε είδα τις προάλλες και λέω, αχ, δεν θα τον δω το Φάνη μου, πάει. Γιατί λέω, φαντάζομαι θα αφήσει να περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Μετά θα αρχίσει να λέει και αυτός, δεν με παρατάτε, τρέχω πρωί βράδυ. Φάνη μου, πάντα απολαμβάνω τις κουβέντες μας. Αλήθεια σου λέω. Θα είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά. Έτσι. Θα έρθω να σας δω και στο θέατρο. Ναι. Πες το στο Βασίλη μου. Από πέρσι που έρχεσαι. Πες το στο Βασίλη μου. Φέτος έχω πάρει φόρα. Θα δεις. Φιλιά. Φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πάρει φόρα, λέω, και έχω πάρει φόρα να πάω στη φιλενάδα μου εδώ. Πού είσαι καλέ εσύ που γυρνά συνέχεια στο εξωτερικό και δεν σε βρίσκω. Και στέλνω μηνύματα. Καλέ, θέλω σκουλαρίκια, αφού με ξέρετε ότι είμαι στα σκουλαρίκια το αγαπημένο μου κόσμημα. Θέλω, δεν μπορώ να φοράω τα ίδια και τα ίδια, λέω συνεχώς. Και για να πω την αλήθεια, ό,τι έχω φορέσει τις τελευταίες μέρες είναι δικά της. Γιατί ναι, ήρθε ένα κουτί με διάφορα σκουλαρικάκια. Μικρά όμως, μικρά. Γιατί σου λέει τα μεγάλα θα σας τα φέρω όταν θα έρθω στην εκπομπή, παιδιά. Είμαι εξωτερικό. Θα έρθω και θα σας τα δείξω όλα. Οπότε σήμερα, Άννα Μαρία, με ένα μέρος της νέας σου συλλογής, αυτό που έγραψα και στο Instagram και σας το λέω ξανά, μπορείτε να μπείτε, να κάνετε like και σας γράφω 10 από εσάς, θα πάρετε από ένα κόσμημα, από τη συλλογή, το μέρος που θα φέρουμε, δεν ξέρω τώρα όλα τα κόσμηματα που έχει στα μαγαζιά της, νομίζω ότι εκείνη θα τα θυμάται όλα αυτά. Αλλά από αυτά που θα δείξουμε σήμερα, θα μπορείτε να πείτε απλά, εγώ θέλω βραχιόλι, θέλω δαχτυλίδι, θέλω κολιέ, οι 10 που θα κερδίσετε, θέλω σκουλαρίκια. Και από αυτά που θα δείτε σήμερα, θα σας έρθει στον καθένα και το δώρο του. Εντάξει. Με χαρά. Λοιπόν, για έλα να μου πεις. Έλα να μου πεις. Έλα να δεις μία συλλογή μικρά σκουλαρικάκια. Όλα αυτά. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Τα έχω και μέσα και θα σας τα δείξω και πολύ γρήγορα. Θα τα πιάσω στο χέρι μου. Γιατί, κορίτσια μου. Γιατί υπάρχουν μέρες που δεν είναι απαραίτητο ότι θέλεις να φορέσεις ένα μεγάλο κόσμο στα αυτάκια σου. Αλλά θέλεις, έχεις τις τρυπούλες και θέλεις κάτι να υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το λίγο κάτι που υπάρχει στα αυτάκια δίνει. Δίνει. Και είναι ωραία. Εγώ να σας πω την αλήθεια, όταν είναι μικρά, δεν τα βγάζω. Δηλαδή δεν θέλω να τα αλλάζω κάθε μέρα. Ναι. Θα τα αλλάξω, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα, κάθε 5 μέρες, 6, 7. Ενώ τα μεγάλα, θέλω να βρω αυτό που αναλόγως το πώς έχω ντυθεί το κέφι μου, θα φορέσω. Αυτά λοιπόν τα μικρά. Είτε έχετε μια τρυπούλα, δύο τρυπούλες. Είναι σαν παιχνίδι. Βάζετε, βγάζετε, σας αρέσουν μονόχρωμα, σας αρέσουν αυτά που έχουν λευκές πέτρες, με χρυσό, με λευκό χρυσό, με λευκό χρυσό, καταλαβαίνετε, με ασημένια, ναι, κτλ. Θέλετε πετρούλες με χρωματάκια, είναι τόσο μικρά. Αλλά να σας πω κάτι, όταν τα φοράς τα αυτή σου, αυτά τα πολύ μικρούτσικα, είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να μην είναι υπερβολή, είναι τίποτα. Κάτι τόσο ωραίο σε αυτάκια μας. Ακριβώς. Είναι τόσο χαρούμενα. Ναι. Και σε κάνει να νιώθεις γυναίκα. Βρείτε απλά. Ποιο χρώμα, σε τι πέτρα θέλετε να έχετε στα φτάκια σας. Αν έχετε δε και δύο τρύπες, παίξτε και με τα χρώματα. Εμένα αυτό μου αρέσει να κάνω. Και εμένα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα μικρά σκουλαρικάκια, αλλά δεν μπορώ να μην πάω μία γρήγορη να ξαναδείξω αυτά που διάλεξα εγώ να φορέσω. Περίτεχνο σχέδιο. Γιατί αυτά που φοράς εσύ να πω, τα έχω απολαύσει πάρα πολύ. Με έχετε δει εκατομμύρια φορές να τα φοράω, μου αρέσουν. Ναι, ναι. Οι χοντροί μας κλίκοι. Ναι, στολίζουν το πρόσωπο πολύ. Ναι. Είτε έχεις μακριά μαλλιά. Και νομίζω ότι χάνονται. Δεν χάνονται. Καταρχήν, όλες μας σίγουρα τη μία πλευρά θα τη βάλουμε και από πίσω. Δεν γίνεται. Αλλά και μαζεμένα να είναι, κάτω να είναι, τα μεγάλα κοσμήματα φαίνονται. Δεν χρειάζεται να το βλέπεις, λες και πας για φωτογράφηση εκείνη την, να δείτε το. Είναι αυτή η χαρά. Αυτό που γίνεται και φωτίζει το πρόσωπο που βγαίνει μέσα τα μαλλιά. Φωτίζει το πρόσωπο. Ειδικά αυτά που φοράς, γιατί έχουν πιο πολύ γυαλάδα τα δικά μου, είναι πιο πολύ ματ. Αλλά εγώ τα φόρεσα τόσο πολύ αυτά που λέω τώρα, καλέ, θέλω κάτι άλλο, δεν μπορώ. Αυτά που φοράς τώρα είναι στο χέρι φτιαγμένα, με τις πέτρες κολλημένες απάνω στο ασήμι, είναι καταπληκτική δουλειά. Πολύ περίτεχνη, πολύ ιδιαίτερη και υπάρχουν σε ολόκληρη συλλογή. Και το ίδιο βέβαια, αν θέλετε, σας αρέσει να τα έχετε τα κοσμήματα έτσι, αυτό που λέμε ασορτή. Να. Και για το λαιμό, και πάρα πολύ ωραίο. Και σε... σε δαχτυλίδι είχε, αλλά αυτό που έψαχνα να βρω ήταν βραχιόλια. Ούτε ένα δεν μου στείλες μέσα, Μιγγέλ. Ούτε ένα. Δεν πειράζει, ξέρω εγώ, βγαίνω εγώ έξω, κάνω τη βόλτα μου στο μαγαζί και λέω, τι θέλω να φορέσω, τι ωραία βραχιόλια βρες είναι. Τρομερά σταθερά βραχιόλια. Καταπληκτικά βραχιόλια, πολύ ωραία, δίνουν αυτή τη λάμψη. Δεν είναι υπερβολικά. Δεν είναι τεράστια, δεν είναι και μικρούτσικα. Είναι σωστά, ρε τόσο παιδί μου. Όσο. Είναι σωστά. Και ένα να φόραγες, πάλι δείχνει ωραία. Αλλά σκέψου τώρα να είσαι πολύ απλαντημένη. Πολύ απλαντημένη. Και θα θες να βάλεις αυτό το κάτι που στο κάνει. Από πρωινό στο κάνει απογευματινό βραδινό το ρούχο. Εγώ θεωρώ ότι με αυτά δεν χρειάζεται να αλλάξεις και ρούχα. Δηλαδή προσθέτεις αυτά και λες κατευθείαν. Πάμε να φάμε το βράδυ, ας πούμε, στο τάδε μαγαζί. Αλλά δεν έχω προλάβει να πάω σπίτι μου να αλλάξω. Δεν πειράζει, ανοίγω το κουτάκι, βγάζω τα πραγματάκια της τα οποία είναι υπέροχα και το καλό είναι αυτό που είναι και το σλόγγαν της, ρε παιδί μου. Δεν φοβάσαι να αγοράσεις, γιατί είναι προσιτή πολυτέλεια. Προσιτή, πού το βρήκες βρε άτιμη γυναίκα, αυτό να το πεις. Αυτό είναι. Είναι προσιτή πολυτέλεια. Λες, μου δίνει αυτό που θέλω ένα κόσμημα, αλλά δεν το έχω πληρώσει χρυσάφι που λένε, γιατί βεβαίως δεν είναι και χρυσό, έτσι.
Ξεκάθαρα. Δεν είναι ότι έχει βρει το χρυσό και λέει: όχι, ο δικό μου χρυσό θα πουλείται πιο φτηνά. Αλλά είναι ένα κόσμο το οποίο το φορά. Δεν παθαίνει κάτι. Όχι. Το απολαμβάνει. Αλλά λέμε και να σου φύγει, λέμε από το χέρι, γιατί κάτι έκανε, πέρασε φανταστικά και έφυγε. Δεν θα κλαις πέντε μήνες και θα λες: πω, πω τι έπαθα. Οκ, ξαναπά στην Άννα Μαρία. Και θα βρει κάτι καινούριο. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί μιλάω εγώ και δεν μιλάς εσύ όμως. Λοιπόν, μου, τι έχω πάθει. Φέτος έχουμε. Ναι. Αυτά είναι η συλλογή, αυτή η περίτεχνη. Λοιπόν, αυτή είναι. Μπράβο. Να και το δαχτυλίδι. Έχει και άλλα δαχτυλίδια. Είναι τρία δαχτυλίδια. Εντάξει. Δες τώρα. Και εδώ. Μάλιστα. Όχι, θα το βάλω εδώ για να τα αφήσω και εδώ. Δεν ξέρω τώρα εδώ πέρα που είμαι αν τα βλέπετε, αλλά. Είναι και τα δαχτυλίδια πολύ, είναι πολύ ωραία. Και εγώ όμως θέλω να πω λίγο για τα σκουλαρίκια πάλι. Λοιπόν, σαν και αυτό που φοράω, αλλά δείτε το μεκαμπύλι. Δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, εγώ το λέω μεκαμπύλι. Μ' αρέσουν αυτά τα. Όπως είναι αυτό που φοράει, δηλαδή, που είναι πιο φουσκωτά. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ένα όγκο. Μ' αρέσουν αυτά τα σκουλαρίκια εμένα. Μια παρουσία. Ακριβώς. Δείτε και αυτά εδώ. Εδώ, στην πιο έντονη πέτρα, γιατί μ' αρέσει η πράσινη πέτρα. Αυτά λοιπόν που τα βάζεις κιόλας έτσι. Δηλαδή το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί να συναντιούνται, που λέω κι εγώ. Σαν τετατέτ. Δεν είναι ωραία. Γυαλιστερά λουστράτα με έντονη πέτρα μέσα, όλα φτιαγμένα στην Ελλάδα. Αυτά βγαίνουν και με άλλα χρώματα. Σε όλα τα χρώματα. Α, σε όλα τα χρώματα. Έχουμε. Πες μου τι είναι, πες μου, φτιάξε μου αυτό που μου κάνεις πάντα και μου αρέσει πάρα πολύ. Που έρχεσαι. Και σου λέω: αρέσει η Άννα Μαρία, θέλω να βάλω κι άλλα, θέλω να βάλω πολλά στο λόγο. Και μου λες: ναι, ναι, βάλε, κοίταξε. Αλυσίδες. Αλλά αυτό συνδυάζεται με αυτό, αυτό ναι, με εκείνο, αυτό ναι, με τ' άλλο. Ναι, ναι. Σήμερα εσύ, ας πούμε, μου έχεις έρθει στα χρυσά και στα πράσινα. Τέλειο. Τι έχεις πάθει εσύ, πού είναι τα σημαίνια σου, πού είναι. Πού είναι, πες μου, Ελένη, πού είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μεγάλες αλλαγές. Ναι, για βάλε μου ένα τέτοιο. Κοίτα να το δω. Κοίτα τώρα αυτό που είναι τριπλό, αυτό που είναι διπλό. Πώς αυτό είναι που φοράω εγώ τώρα και θα στο βάλω απάνω σου για να δεις τι ωραία που κάθεται. Δείτε το πώς δείχνει. Ακόμα και με αυτό που φοράω το χρυσό, έτσι. Γιατί λες τώρα, τώρα φοράει χρυσό, θα δείξουν τα χρυσά. Κοίταξε. Φυσικά θα δείχνανε. Με το μαύρο. Η πρώτη μας σκέψη είναι στα μαύρα πώς δείχνουν τα χρυσά. Είναι αλήθεια. Πώς δείχνουν στα άσπρα. Είναι αλήθεια. Αλλά μόλις το βάλεις στο δέρμα. Εδώ πώς άλλαξε κατευθείαν. Άσε που μου αρέσουν αυτά τα μικρά κρεμαστά που έχεις βάλει τα διαφορετικά. Και είναι ωραίες οι αλυσίδες. Όλη η ιστορία είναι η αλυσίδα πώς ξεχωρίζει. Να είναι λίγο διαφορετική. Και δες αυτό που φοράω εγώ που είναι διπλό. Κορίτσια, όσο βλέπετε εσείς, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι. Like στο Instagram και είπαμε. Και θέλω μια φίλη να τη δώσω και τσάντα. Όποια θέλει από τις 1, 2, 3, 4 που έχω σήμερα εδώ, ε. Πιάσε το υλικό αυτής της τσάντας να δεις τι ωραίο που είναι. Ε. Μα εγώ έχω μια αντίστοιχη τσάντα ναι, που σένα, αλλά προσπαθώ να. Δεν την έχεις αυτά τα χρώματα. Όχι, σε αυτά τα χρώματα καθόλου. Δεν την τώρα, έχω. Εννοείται. Κάθε μας. Φορά βγάζεις και άλλα. Θέλω να μείνουμε λίγο εδώ όμως. Έλα. Μίλησέ μου για τις αλυσίδες σου. Λοιπόν. Και μίλησέ μου λίγο για τη μόδα φέτος. Τι δείχνει, ρε παιδί μου, πού πάω. Έχω δύο βασικές σειρές. Το ένα είναι λεπτά, φίνα, αλυσιδάκια, κολιέ, εύκολα που μπορείς να φορέσεις σε όλα τα χρώματα και ναι, σε όλα τα είδη. Εγώ. Από μικρά νομίσματα, ναι, μικρά. Σε ποια κάμερα μπορώ λίγο να κάνω. Ωραία, στην πέντε, πολύ όμορφα. Λοιπόν, κοιτάξτε τα αυτά. Έρχομαι πολύ κοντά σας. Με συγχωρείτε. Γιατί είναι τόσο μικρά, αλλά είναι υπέροχα. Μ' αρέσει πολλές φορές να μπερδεύω πολλά διαφορετικά. Γι' αυτό και καμιά φορά σας μπερδεύω. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα κόσμο το οποίο να το έχω, ξέρω εγώ, 20 χρόνια και να πάρω να μπερδέψω μια σειρά της με αλυσίδες. Να βάλω κάτι ακόμα πιο μικρό κάπου ενδιάμεσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και εσείς να παίζετε. Μη σκέφτεστε. Α, όταν παίρνω από την Άννα Μαρία πρέπει να βάλω μόνο όλα της Άννας Μαρία. Όχι, ρε παιδιά. Έχεις και κάτι δικό σου, βάλτο, τι. Έτσι, θα μπερδεύουμε. Έτσι. Εμείς 2.500 χρόνια στολιζόμαστε σαν γυναίκες. Αυτό είναι η Ελληνίδα, το έχει στην ψυχή της μέσα. Και αυτά με τις πέτρες είναι πολύ ωραία. Δες αυτά εδώ τα μωρά, το γλυκό που το φοράς από το πρωί και δεν χρειάζεται να το βγάλεις ποτέ. Μια τεράστια σειρά από πολύ πολύ φίνα και λεπτά πραγματάκια, με είτε πιο χοντρή αλυσίδα, είτε πιο λεπτή αλυσίδα. Αλλά ό,τι είναι, να δείχνει. Να το. Και. Ένα προλάβω να σας δείξω, πολλά. Εννοείται λίγο και από βραχιόλια, ό,τι είδους βραχιόλι θέλετε, έτσι. Εμένα, ας πούμε, και αυτό εδώ μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και αυτό εδώ. Και μου αρέσει να το συνδυάσω και με τελείως σκέτες αλυσίδες. Κάντε σκέψεις
και κάνετε και παιχνίδι μόνοι σας. Τόσα μαγαζιά έχει. Μπείτε μέσα, όταν βρεθείτε στο δρόμο σας, μην τα κοιτάτε μόνο από τη βιτρίνα. Από τη βιτρίνα δείχνουν αλλιώς τα πράγματα από ό,τι είναι όταν τα φοράμε πάνω μας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μπορεί να έχω απορρίψει κάτι γιατί δεν μου γέμισε το μάτι σε μια βιτρίνα, είτε σε κόσμο, είτε σε παπούτσι, είτε σε μπλούζα. Και μόλις το έχω βάλει πάνω μου, έχω πει καλέ. Τι αριστούργημα είναι αυτό. Διαφημίσεις και περιμένω δύο γραμμές. Μία για τσάντα και μία για κόσμημα. Όποιο θες. Σε περιμένω. Έτσι, μπράβο. Και να πούμε λοιπόν ότι πολλά, πολλά ωραία καινούργια σχέδια σε όλα τα πολλά μαγαζιά που έχει η Άννα Μαρία Μαζαράκη και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο μας. Και γενικότερα, έτσι όπως πάει, σε βλέπω και Αμερική να ανοίγει. Αλλά δεν πειράζει, σου λέει. Έρχονται και οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα. Έχουμε και στο αεροδρόμιο, αυτό μου έλεγε. Ευχαριστηθήκαμε έτσι να ευχαριστούμε τους ξένους που ερχόντουσαν από την Αμερική και κάναν τις αγορές τους. Κυρίως με. Δεν θα πω και τι παίρνανε. Αυτά είναι δικά σας, τα ξέρετε και καλά τα χειρίζεστε. Λοιπόν, κορίτσια, επαναλαμβάνω και θα ακούσω τις δύο τελευταίες φωνές ότι από τα κοσμήματα που σας έστειλα, που σας έδειξα σήμερα, οι 10 φίλες από το Instagram θα επιλέξουν, όχι κομμάτι-κομμάτι, απλά θα λένε θέλω κολιέ, θέλω βραχιόλι, θέλω δαχτυλίδι κτλ. Πάμε να ακούσουμε τη φίλη που κερδίζει τσάντα. Καλησπέρα σας. Βγάλτε και τίτλους. Καλησπέρα. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου και εσένα, καλησπέρα. Από πού μας καλείς? Από Περιστέρι. Από το Περιστέρι, πολύ ωραία. Θα διαλέξεις τσάντα από αυτές που δείξαμε εδώ και θα μιλήσεις φυσικά, όχι με την ίδια την Άννα Μαρία, αλλά με τους υπεύθυνους από την εταιρεία της. Δώστε μου και την επόμενη. Καλησπέρα. Εσύ πας για κόσμο. Καλησπέρα. Αγάπη μου, μόνο το Ελενάκι άκουσα, αλλά το Ελενάκι μου αρκεί. Πες μου μόνο το όνομά σου, γιατί και εσύ θα μιλήσεις. Έρη από Θεσσαλονίκη. Αγάπες μου. Επί τη ευκαιρία, εγώ θα δώσω δύο δώρα στη Θεσσαλονίκη, όχι ένα. Γιατί έχω και εγώ τις αδυναμίες μου. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα. Προετοιμαζόμαστε να σκεφτόμαστε γιορτές, ξεκινάνε. Να, και την άλλη εβδομάδα, του Αγίου Δημητρίου. Έχετε δώρα, σκέφτεστε πράγματα, έχετε φίλες, φίλους. Πολλά και καλά. Λοιπόν, από όλους εμάς πολλά φιλιά και καλή συνέχεια με Νίκο Βαγγελάτο. Και έχουν και εξελίξεις που τρέχουν, μου λέγαν τώρα. Θα τα δείτε. Θα τα δείτε. Πάμε. Cool, cool.